Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό ναι. Αρχικά να πω ότι μας κράζει ο Ραπτόπουλος, μαθαίνω εμένα το Λιμιό και το Γιαννούλα, αλλά εδώ πέρα αποθέωση. Τα γυρίζει τα μπιφτάκια από κοντά. Ωραίος, ωραίος, έτσι μπράβο. Έλα, ούτε καλημέρα δεν μας αφήσει να τον έχεις πιάσει τον άνθρωπο από τη μύτη, έχει και δέκατα, έχει και. Είχε, εντάξει, καλά. Συνείδε πασά μου. Καμπάρι, Μπακάρντι, κόλλα αυτά τα πίνεις και έρχεσαι, θα είσαι. Εξεφύγετε, λέτε. Πρασόπιτες, μπακάρδια, καμπάρδια, ιστορίες, με ακούλπα. Ναι, το βράδυ όταν το καταβροχθίζεις εσύ, εγώ. Τι έτρωγα εγώ το βράδυ, δεν έτρωγα. Με λες, έλα, κουμπαράκι μου, καταβροχθίζουμε εδώ. Δύο σουβλάκια. Κοτοπουλάκι. Τι δύο σουβλάκια. Δύο σουβλάκια, τα άλλα. Αν πάρεις δύο, τρία σουβλάκια, εγώ σου πω. Ναι, ναι. Μια πίτα. Δεν έφαγαμε τίποτα. Σκάφη μια πατάτα. Θα πιει κάτι δύο κρασιά. Τα πήγε και αυτά δεν τα παίρνουν. Πάει το έντερο, φούσκωσε. Άσε. Το βράδυ μην τρως. Φάμε, μου βλέπεις εμένα. Σε βλέπω με τις πρασόπιτες, σε βλέπω. ΑΕΚ, τι ποιος είναι έβρεπε την μπλούζα. ΑΕΚ στο Χόλμη. ΑΕΚ, ναι, ο Σούντριν. Ο Μπανιώτης πήγε εκεί. Εγώ τι έφαγα σουβλάκια. Δύο μόνο. Τέσσερα. Όχι, δύο έφαγα, φίλε, όχι τέσσερα. Εντάξει. Δύο σουβλάκια έφαγα μικρά κιόλας, ήταν μίνι σουβλάκια. Ήταν μίνι, ήταν εντάξει. Και εταιρική και εκεί. Και εταιρική και τα παιδιά εκεί ήταν πολύ εξυπηρετικά. Ωραία φάγαμε, ωραία έπιαμε. Τρομερή εκδήλωση. Καλά πήγατε. Μέα κούλπα έγινε, ναι. Έτσι. Πρόγραμμα καινούριο δεν είδαμε. Καινούριο. Τι καινούριο. Volume 2 κάτω, ρε φίλε. Τι το πρόγραμμα. Volume 2. Κάτσε, ρε φίλε, αλλάζει κάτι που είναι επιτυχημένο τώρα χωρίς πλάκα. Βέβαια. Το αλλάζει για να το κάνει καλύτερο. Και άμα κάνει κανένα λαθάκι και ξανατραβήξει από κάτω. Μην προσπερνά τα μάτια, γιατί μπορεί να γίνει τελικά από πέρα. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Ναι. Ο Πάοκ δεν ήθελε ο Λουτσέσκου να φύγει ω Αχόφιο Κάνια. Ναι. Άμα είχε Αχόφιο Κάνια τώρα, δεν θα ήταν καλύτερα. Δεν μπορούσε να περάσει τη Σλόβαν. Έκανε την εχειρισούλα εκεί, δεν του βγήκε μακροχρόνια, θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, τι κάνεις, όπως είσαι, εντάξει, φούδρα. Κορνήλιος γιορτάζει, μέσα κανένα Κορνήλιο, καμιά Κορνηλία. Είχε η μάνα μου μια φιλάρα Κορνήλια, πέθανε ή δεν ξέρω. Εγώ έχω το φιλαράκι μου τον Κορνήλιο που είχε τα ξενοδοχείο έξω, που κάποτε πήγαινε και μας έδινε κάτι σουίτες, κάτι έτσι. Βγάζαμε γούσα, μια χαρά. Σε έδινε Κορνήλιο σουίτα. Κορνήλιος, τον είχα χορηγό. Πού? Κορνήλιος Παλάς, εκεί προς τα έξω. Καλημέρα Κορνίλη, να είσαι καλά φιλαράκια να ακούς. Όταν λες προς τα έξω, κάποιοι διχθρόνας θα ήταν. Εντάξει, είχε σουίτες πολύ ωραίες. Σουίτες όμως, σουίτες. Με τζακούσια μέσα, με έτσι, με γιουβέτσι. Πολύ δυνατό. Όχι. Σε επιδιχθρόνα πήγαινε τρεπέζι. Όχι, όχι, ήταν πολύ δυνατό ξενοδοχείο. Δεν ήταν πολύ. Πού ήταν, θα σου πω εγώ τι. Προς εκεί, Σύνδο. Σύνδο, εντάξει. Έλα ρε, Κασίδη. Έλα ρε, ναι, αλλά εμάς μας έδινε σουίτες. Είχε κόκκινες. Α, σε σένα σε έδινε επειδή έκανε ρεπορτάζ. Άμα πούλαγε μαρούλια στη λαγή, δεν σε έδινε. Σ' αγάπησε τώρα ο Κορνίλιο. Δεν μου σουίτα. Δεν έχει τώρα. Έχει κάνει παιδάκι και αυτό έχω κάνει και εγώ. Τι τύχη, δεν είμαστε για τέτοια. Α, δεν πάτε σε σουίτε τώρα. Όχι, τώρα άμα τύχη, δεν πάτε. Άμα τύχη, κρυφά. Τι κρυμμίσαι, φίλε, πουτζού αυτά τώρα. Σε παρακαλώ. Πού είσαι στον αέρα, Στεφάνι μου. Βράσει, βλάκι. Στεφάνι μου, τελείωσε. Τζενουά, καλημέρα. Μα ακούνε τώρα όλοι. Σχολείο, παιδιά. Με κοιτά, ρε υποχθόνιε. Δεν μου λε, ήρθε, σε είχαμε τρομερή εκδήλωση. Πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο από τα μουσια σου τώρα. Τα μουσια. Τα μουσια σου, τρομερή εκδήλωση. Τρομερή εκδήλωση. Πρέπει να τα ευλογήσουμε λίγο τα μουσια μα. Να τα ευλογήσουμε. Ευλόγιστα εσύ. Όχι, πρέπει να τα ευλογήσουμε, ρε φίλε. Λαό πολύ εκεί. Πάρα πολύ κόσμο. Πόσο κόσμο έχει.
500 άτομα κάποια στιγμή σίγουρα είχε. Και απ' έξω επανομή 250 δεν μαζεύει. Ναι, αλλά μέσα έχουμε 500 ρε. 500 άτομα. 500 άτομα, πε μου γήπεδα που έχουν Super League 500 παρακάτω. Άτομα. Τι παρακάτω. Ναι. Ήρθε ο φίλο ο Βιερίνια, ήρθε ο φίλο ο Παύλο Γκαρσία. Ο Ρουβά ήταν εκεί. Ο Ρουβά κάτι μάλλον με τη διοργανώτρια αρχή εκεί, γιατί είχαμε θέματα χθε. Τι είπα το Ρουβά. Με αυτού που διοργάνωναν την εκδήλωση. Δεν μετράει πια ο Ρουβά, δεν είναι εγκόμενο. Αφού πέρασε εκεί και ρουβίτσε, είχε βροχούλα λέει κάποια. Τι ρουβίτσε και πόσο χρόνο είναι ο Ρουβά. Πόσο, σαν και 45 είσαι. Παραπάνω από σένα. Μεταξύ μου και σου είναι. 45 χρονών είναι. Έχει αρχίσει τώρα να ρητιδιάζει, να κάνει να ράνει. Μεγαλώνει. Τι ρουβίτσε. Άμα πριν 15 χρόνια γινόταν αυτό, θα γινόταν πανδαιμόνιο. 47 είναι. 47 χρονών. 47 τι να κάνει, τι να κάνει, να νιαουρίζει 47 χρονών. Νια, 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 νια. Δεν σε θέλω. Ό,τι. Άκουγα. Ο Ρουβά ό,τι τραγούδισε τραγούδι. Τραγούδι τέρμο. Καθάρι. Κάτσε φίλε του στερεί το δικαίωμα, δηλαδή να ασχολείται ο Ρουβά να μην έχει ρουβίτσε. 50 χρονών τι ρουβίτσε να κάνει. Τι να δηλαδή αν πάει η κόρη μου, η φίλη τη. Τη λέω καλά, γιατί δεν ήρθε, λέω εκεί θα ήταν και ο Ρουβά. Έλα μου σιγά τα λάχανα μου. Α, είναι τρεμπανάλ πλέον ξεπερασμένο, αυτό μου λε. Δηλαδή. Τι είναι. Α, κοίτα να δει το Ρουβά. Εγώ μόνο τον πολίτη ξέρω. Ρε πλάκα κάνει τώρα. Ναι, ναι. Εγώ είδα εκεί πέρα τι κοπέλε. Ποιε κοπέλε? Που ήταν στην εκδήλωση. Στην εκδήλωση. Του φίλου και τα λοιπά. Είδα και στο Ρουβά πιο εκεί. Πιο πολύ στον Μπούζο ζητούσαν να φωτογραφτούν παρά στο Ρουβά. Ποιο Ρουβά ήταν. Ο Μπούζο είναι ένα στάρα από μόνο του. Ρε ο Ρουβά. Ναι. Έφυγε, τελείωσε. Τελείωσε, γεια σα. Τον έβγαλε άχρηστο τον Ρουβά. Τι του φταίει διοργανώτρια και τα λοιπά. Δεν έχει, δεν μετράει. Δεν είναι διαχρονικό σαν τον Καρά. Ο Καρά. Ο Καρά. Έχει η ανιψιά μου κάτι φίλες, ναι. Κάτι πιτσιρίκια και τα λοιπά. Ακούω λέει Καρά, 16 χρονών, 18, 20, 19, τροκοπανάνε. Ξαναγύρισα δηλαδή στα παλιά. Βρε Καρά ακούεις, το λέω εγώ, δεν ακούνε Ρουβά, οι ρουβίτσες τώρα. Εγώ γράψε τείχο για τον Καρά. Τι. Μπιλάρα, μπιλκάρα, σας ο τείχος. Εγώ ήταν, αυτό, που βλέπω ναι. Με το, αυτό που βλέπω με τον Καρά, ναι. Ότι η πιτσιρικαρία και τα λοιπά, ακούει Καρά 20 χρονών και ποιος Ρουβάς τώρα. Το ναι. Φταίει τώρα διοργανώτερα τώρα. Δεν τραβάει ο Ρουβάς. Για του φταίει ο ένας, του φταίει ο άλλος, του φταίει εκείνος. 47 χρονών κρέμασαν τα μούτρα. Άσε με καημένο. Κάτσε μα κρέμασα το Ρουβά τα δικά μας έχουν κάνει ρε Κωνσταντίνε. Γιατί εγώ πουλάω ρουβίτσα μωρέ τώρα. Εσύ δεν πουλάς. Τα μούτρα τα δικά μου τώρα ναι. Τα δικά σου. Εμείς είμαστε άλλο κομμάτι. Ο Ρουβάς τώρα σιγά. Για νιά 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 νιά. Βάζω δυο γάτες να νιαουρίσουνε. Τραγούδισε ο Ρουβάς. Δηλαδή είσαι καψούρης, με συγχωρείς. Εγώ, ο Ρουβά δεν ακούω. Ακούς Ρουβά. Όχι. Είσαι χαρούμενος, ακούς Ρουβά. Είσαι στεναχωρεμένος, ακούς Ρουβά. Τι να τον ακούσω. Ναι, αλλά άμα είμαι χαροπός, ευδιάθετος, ό,τι να είναι. Άμα είσαι κανένας καζός, κανένας καζοχαρούμενος. Και σε θέλω. Καθάρισε. Έκανε 10 χρόνια, 15, τον παράτησε ο Ψινάκης και έχει 300 άτομα ο Ρουβάς. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή άκου εδώ Κουλιανέ. Κουλιανέ, άκου να δεις. Αυτοί εδώ θέλουν από πίσω δύο μάνατζερ. Γιατί άμα τον πεις το Ρουβά χωρίς μάνατζερ, περπάτα από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο, ξέρεις που θα πάει. Πάει ο Ρουβά σήμερα. Στο στάδιο της Τούμπας θα πάει. Το Ρουβά τώρα. Ο Ρουβάς άμα το βγάλει στο Ψινάκι από εκεί είναι το νούμερο τίποτα. Άστα τώρα ο Ρουβάς και ο Μουβάς τώρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα Σάκη. Καλημέρα έτσι. Σάκη πρωινό και νούσιμο ήταν αυτό. 47 χρονών η ρητίδα μέχρι κάτω τώρα τελείωσε. Καθάρισε. Κάτσετε, δηλαδή είναι καθάρισε. 47 χρονών Σάκης Ρουβάς δεν έχει δικαίωμα δηλαδή στη ζωή και μπορεί να τραβήξει ένα σαραντάρι ο Ρουβάς. Ένα σαραντάρι. Τη νέα ρουβίτσα. Όχι, οι ρουβίτσες ξέρεις που είναι τώρα. Ναι. Στη Στουτγκάρδη. Είναι με τις μαμάδες τους εξορία να πούμε που τους έστειλε το ελληνικό κράτος και άντε βρες Ρουβά 200 άτομα. Ο Αλβανός θα ακούσει η Ρουβά ρε, 18 χρονών, ναι. 20 χρονών. Θα ακούσει η Ρουβά η Αλβανίτσα. Καλά δεν ξέρω αν θα ακούσει και καλά. Η Πακιστανίτσα θα ακούσει η Ρουβά. Η Πακιστανίτσα, ναι. Η Πακιστανίτσα θα ακούσει η Ρουβά. Ένα στο τέλος θα μας πεις και όλα στο Ρουβάς είναι. Ρε, τι Ρουβά είναι. Σαν να παίζει ο Ηρακλής. Ένα βήμα πριν τον κρεμό. Τι έτσι αυτό είναι. Σαν να παίζει ο Ηρακλής εθνικός. Και να. Ξεπερασμένοι εντελώς. Έχει αναπτύξει που δεν έχει κόσμο. Ένα πιο Ρουβά. Ένα βήμα πριν τον κρεμό. Άσε με τώρα, είχε παράπονα ο Ρουβάς τώρα. Είχε... Πάμε παρακάτω. Αυτόγραφα δίνατε χθες. Αυτόγραφα έδινε ο Αντρέο, έδινε ο Παύλο Γκαρσία. Έκανες μια κούλπα χθες. Εγώ σε γούσταρα γιατί. Τι αυτό. Εγώ ξέρω ποιον έχω απέναντί δεν, μου. Πλέον δεν δίνουν αυτόγραφα. Φωτογραφίες. Φωτογραφίες βγαίνουν με τα iPhone και με αυτά, παιδιά. Δεν έχει ούτε αυτόγραφο ούτε έτσι. Βλακίες. Έκανες μια κούλπα χθες. Εγώ σε χάρηκα. Τι θα πει κούρμπα. Μια κούλπα. Κολοτούμπα σε ευγενική μορφή. Εγώ ξέρω, είμαι λίγο ευγενής. Κολοτούμπα αυτό. Έκανες, ναι, έκανες την κολοτούμπα, αλλά και πείσμα μπροστά, in your face, στον Αντρέ και είπες παλικάρ μου, έπεσα έξω με σένα. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί κάποιες μέρες έψαχνα, λέω, δεν ξέρω, δεν ήρθε το παιδί. 100 ποδοσφαιριστές. Ναι. Γυρίζουνε, έχουν φύγει στα 25 και γυρίζουν στα 32. Ναι. Τώρα, ήδη δες εδώ κτλ. Πόσοι παίξαν μπάλα, μόνο Βιερίνη. Εντάξει, υπάρχει και εξαίρεση στον κανόνα. Φαινόταν όμως ότι ήταν εξαίρεση. Δεν φαινότανε. Φαινότανε, όχι. Φίλε. Όταν ο άνθρωπος ήταν όταν δικό μας τον πρώτο μήνα, δεν τράβηξε. Ναι. Και λέω, άμα Μπερμπάτοφ με ήρθε. Όχι, Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ είχε 35, ο Αντρέα ήρθε 30 προς 31. Δεν ξέρω τι ναι. Είναι, αλλά
ήθιστε όταν έρχονται πίσω να κοροϊδεύουν. Αυτός δεν ήταν τέτοιος. Όχι τέλειος. Μόνο δεν κοροϊδεύσε, άλλαξε την ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι. Όχι, ανέβασε γιατί ψηλά, είδε τον Τσαπάνο, και... λέει: ευχαριστώ, λέει παλικάρι που ήρθε και είδαμε τρόπο επιτέλους. Ναι. Και τον περιμένουν τώρα μισή γιατί εσύ δεν είχε έρθει ακόμα πριν γίνει η παρουσίαση. Μπες Βιερίνια μέσα γιατί η ομάδα δεν έχει. Έχουμε έλλειψη ηγέτη. Λείπει η παρουσία σου από τα αποδυτήρια. Από... Δεν πειράζει, από... έχετε το Γιαννούλη εσείς. Πάλι με το Γιαννούλη, άξιο φιλαράκι. Πάλι με το Γιαννούλη. Γιαννούλη σε φταίει από όλους δηλαδή εκεί μέσα που είναι πιο μικρός. Αυτό σε φταίει πάλι. Με τον Γιαννούλη, αυτό είναι ο εύκολος. Αυτό είναι ο εύκολος επειδή πήγε στο Σαββατζίδι. Αυτό σε πες, έχετε τον. Ποιο είναι πες τον Εσίτη. Πες τον. Πες κανένα ξένο. Εσίτη. Ναι. Έχω κι εγώ ένα Μεσίτη. Μεσίτη. Άσε ρε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα καψούρα, μάντε καλορίζει και επισήμως με το εγώ καλό αυτό, να εγώ... σας μπει. Ναι. Εγώ αυτό που διακρίνω για τον Βιερίνια είναι ότι όταν σταματήσει την μπάλα φέτος του χρόνου, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, πότε θα σταματήσει. Σε δύο χρόνια δεν ξέρω, πόμα, έχει θέλει. Ακόμα να δώσει το παιδί. Το ποδόσφαιρο τον χρειάζεται. Σαφώς. Όχι από πόστα τύπου διορισμού Ζαγοράκη, Κωνσταντινίδη Γιωργιάδη. Σαφώς και τον χρειάζεται. Ουσιαστικά. Ναι. Σεμνός, ταπεινός, έτσι είναι αυτό. Τι πόστο θέλει. Προπονητής. Μπορεί δεν ξέρω για προπονητή. Θες τεχνικός διευθυντής. Σίγουρα. Θες πρόεδρος. Γενικός αρχηγός. Πρόεδρος, τεχνικός διευθυντής. Τι πώς το θέλεις. Δεν ξέρω αν ασχολείται και με την προπονητική το παιδί. Ό,τι αλλά... όπου και να πάει το θα πετύχει. Ναι. Όχι, ναι. Ναι, είναι προσωπικότητα. Από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές που θα σταματήσει την μπάλα και θα πούμε ρε παιδί μου, τον χρειαζόμαστε αυτόν. Όχι όμως δημοσιοσχετίστηκα. Έλα Κωνσταντινίδη, δεν ξέρεις τρία ελληνικά. Επειδή είσαι φίλος του Ζαγοράκη, θα σε βάλουμε γενικό αρχηγό. Ουσιαστικά το παιδί. Ναι. Ουσιαστικά. Στον Πάπλο δεν έκατσες θες. Ήσουν με τον, μόνο με τη συμφερίοδο που ήταν ο Αντρέτ. Εντάξει, στους λαϊκισμούς φεύγω. Φεύγεις. Ναι, αλλά είπε την ατάκα της, της βραδιάς ο Πάπλο χθες. Είπες εσύ, είπε ο Αντρέ, είπαν όλοι. Τι θέλω τον Πάπλο, ρε, ξέρεις τι θέλω τον Πάπλο εγώ. Αυτός είναι παουξής από γενοφάσκα πάντως, να ξέρεις. Δεν το κάνει προς ποιητά. Δεν τη γλιτώνεις στη ζωή αν είσαι παουξής, αν είσαι δεξιός. Αν γιατί είσαι κουμούνα, δεν τη γλιτώνεις. Και την ακολουθείς τη βλάβη. Δεν τη γλιτώνεις στη ζωή αν είσαι, μόνο αν είσαι αριστερός. Α, την γλιτώνεις, κάνεις πολλές κολοτούμπες. Εκεί λες είμαι αριστερός, ναι. Σε διορίζουνε, ναι. Κατεβάζω όλο στη σημαία, την κατέβασα εγώ. Αντίσταση εράντια των Αμερικάνων και μετά ναι και τα λοιπά. Έξω η Coca-Cola πίνουμε στη Σκνέτο αυτό Coca-Cola διαφήμιση. Μόνο... Δεν παίρνουμε ακριβά αμάξια αλλά έχουμε Mercedes. Έχουμε Mercedes. Ναι. Μόνο αν είσαι κομμουνιστής να πούμε. Ιδεολόγος. Δηλαδή λοιπόν... ο Πάμπλο Γκαρσία θα ήθελα τώρα που θα διώξετε αύριο μεθαύριο τον προπονητή αυτόν να τον πάρει στον Γκαρσία. Να τον πάρει ο Πάμπλο. Ναι. Είναι η λογική εξέλιξη. Να τον πάρει τον Γκαρσία. Να τον πάρει. Και ο Γκαρσία να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Θα τα κάνει. Ναι και να πετύχει. Αν ο Γκαρσία πάει και γίνει, ξέρω εγώ, τεχνικός τριών μηνών και όχι, φύγει μετά δεν. Ο Γκαρσία λοιπόν, γιατί χθες ήθελα πάρα πολύ να τον ψυχογραφήσω και να τον κάνω μια κτηνογραφία. Λοιπόν, αυτά όλα που κάνει, ναι. Τα κάνει γιατί είναι τέτοιος. Μάλιστα. Ήταν γεννημένος παοξής και δεν το ήξερε. Ωραία, είναι... Του αρέσει αυτό το αστραβοστόλι, του αρέσει αυτή η μαγιά, το γουστάρει όμως. Να σου πω το λάθος. Το νιώθει. Το λάθος του. Ναι. Το λάθος του. Ποιο είναι το λάθος. Θα σου πω. Είναι ο Γκαρσία αυτή τη στιγμή προπονητής. Είναι. Πάει καλά, πολύ καλά. Σούπερ πάει. Super τρία χρόνια. Κάποια στιγμή ναι. Δεν μπορεί να κάτσει 20 χρόνια στην ΚΑΠΑ 20. Θα πάει στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα πάει στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Εγώ βάζω ένα στίγμα ότι μετά το Φεραίρα θα είναι ο Γκαρσία. Ωραία, πόσο θα κάτσει. Δεν ξέρουμε πώ θα. Πού να ξέρουμε πώ. Φεύγει θα από τον ΠΑΟΚ. Θα φύγει. Το μπορεί να δουλέψει στη Λάρισα μετά. Και Λάρισα, πάει να δουλέψει στην Ισπανία. Στην Ισπανία. Ή ο Σασούνα τον ήθελε ρε, πριν από λίγου μήνε. Μόνο έξω από την Ελλάδα. Βέβαια, γιατί. Λίγο να δουλέψει έξω από την Ελλάδα. Θα δουλέψει σε άλλη ομάδα. Αν είναι σκαλοπάτι να δουλέψει σε άλλη ομάδα. Παντού μπορεί να δουλέψει. Στον Ολυμπιακό δουλεύει. Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να δουλέψει για πολλούς λόγους. Δεν θέλει να δουλέψει. Ναι. Άρα κλείνει την πόρτα προπονητικά και είναι μόνο σε μια ομάδα. Στην Ελλάδα μπορεί να δουλέψει μόνο στον ΠΑΟ. Μόνο στον ΠΑΟ. Συμφωνούμε. Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά στο εξωτερικό μπορεί να δουλέψει παντού. Άρα πάει για πολύ απάνω. Πάει για πολύ απάνω. Το έχει το potential. Αν πάει στην Οσασούνα. Μπορεί να πάει. Αν πάει στην Κόρντομπα. Αν πάει στην Χετάφε. Μπορεί να πάει στην Εσπανιόλα που θέλει να πάει. Όπω λέει ο κόσμο, βγάζει το καπέλο. Θα το βγάλει. Έτσι. Θα το βγάλει. Αν είναι τώρα να λέει είμαι ΠΑΟΚ για να στην ΚΑΠΑ 20 και άμα φύγει. Να μην το θέλει η Λάρισα, να μην το θέλει, ξέρω εγώ, ο Βόλος. Καλά, το... στη Λάρισα μπορεί να πάει, δεν ξέρω. Αλλά πήγε Ολυμπιακό. Και Δερμιτζάκη στη Λάρισα. Δερμιτζάκη, πήγε Δερμιτζάκη. Πήγαν οι Μάστερ και λένε. Αυτό που εσείς σκοτώσατε τον Μπιόνα, να πούμε, και βρήκε εντάξει, τον πελάτο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι ο Πάπλο Γκαρσία ναι. Είναι αυτό που είναι ΠΑΟΚ, τελείωσε. Ναι. Αυτή είναι η φιγούρα του. Θα πει και το στραβό. Δεν ξέρω αν του κάνει καλό διαχρονικά. Αυτό είναι όμω. Αυτό είναι και ο κόσμο. Γι' αυτό το γουστάρει ο κόσμο. Γιατί είναι αυτό αφεντικό. Εγώ έτσι, μάμα με γουστάρετε. Να βάλω το κουιζάκι τη ημέρα στα γρήγορα γιατί πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε break και να πιάσουμε Super League. Έχουμε αγωνιστική. Επιτέλους μπαλίτσα. Γιατί οι Ευρώποι που θα παίξουν Liverpool, Arsenal αυτά και τα λοιπά. Εμείς μένουμε Ελλάδα όμως. Ελλάδα και. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ποια χώρα. Ναι. Να βάλουμε το πρώτο quiz έτσι στα γρήγορα. Ναι. Ποια χώρα τα γουρούνια της
είναι περισσότερα από τους ανθρώπους. Σε ποια χώρα? Η Ελλάδα. Όχι, δεν είναι Ελλάδα, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, το βάζουμε το κουιζάκι, θα το απαντήσουμε 9 η ώρα. Για να βάλουμε μετά κι άλλο, γιατί πουλάει. Τα γουρούνια είναι πιο πολλά. Τα γουρούνια είναι πιο πολλά από τους ανθρώπους. Στην Ελλάδα. Δεν είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, μισή είμαστε γουρούνια. Μισή και βάλε μας γουρούνια. Καλά, με αυτό το σκεπτικό είναι όντως, αλλά δεν είναι. Μεταφορικά. Μεταφορικά. Κυριολεκτικά υπάρχει μια χώρα που τα γουρούνια σε αυτή τη χώρα είναι περισσότερα από όσα είναι ο κόσμος. Μάλιστα. Και δεν είναι λίγος ο κόσμος. Δηλαδή, είναι ένα εκατομμύριο, είναι εκατομμύριο ο κόσμος. Ναι. Άρα, μιλάμε για πολλά, 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 πολλά. Γερμανία. Δεν θα πω, δεν θα δώσω απάντηση. Δεν θα σου και εκεί η γουρούνια πολλά. Εκεί είναι κυριολεκτικά πολλά γουρούνια. Πραγματικά και μεταφορικά. Συμπεριφορά γουρούνια. Εντελώς όμως. Ναι. Αλλά έχουν κράτος. Έχουν κράτος δυνατό, τι να κάνουμε. Δεν κλέβουν τα λεφτά. Ο Κώστας χθες έβγαλε πιο πολλές φωτογραφίες από τον Ρουβάρε. Καλημέρα, μπρο, καλή ραδιοφωνική σεζόν, παλικάρια μου. Ο Μπιφτεκάς δίπλα σου πάλι έδωσε σόου χθες. Έκανε μια κούλπα, τα είπαμε, παιδιά. Τι σόου έδωσα, μωρέ. Ναι. Ήταν εκεί πολιτικοί. Λίγο τους πολιτικούς, τους πήρε σε ένα χέρι. Τι. Πρώτο χέρι, δεύτερο χέρι. Είπα τον κύριο Ζέρβα. Ο δήμαρχος καρδιάς μας είναι, επιτέλους, ναι. Έτσι. Ναι. Ευτυχώς του λέω ναι. Που έχεις περιουσία. Και δεν έχει ανάγκη να κλέψει. Προηγούμενο ήταν έτσι. Και δεν πιστεύω να κλέψει και προηγούμενο. Τώρα τα λεφτά τη γυναίκα του κυρίου, του σκορεμένου του Παπάζογλου, ναι, ναι. Προφανώς και δεν ήξερε. Σε έψαχνε η βούλα κάποια στιγμή, λέει πού είναι αυτός εδώ. Είπε θα με κάνει δώρο το πάρκο. Θα σε κάνει δώρο το πάρκο, εντάξει, θα γίνει το πάρκο. Του ναι, ναι. ΕΣΠΑ, επιδοτή, χαμό. Ναι, ναι. Τα έφαγαν τα άλλα. Φάγαν τα λεφτά τη κυρία Παπάζογλου, ναι. Τη γυναίκα του Παπάζογλου από το Δήμο Θεσσαλονίκη. Ποιοι τα φάγανε όμως στην Κωνσταντινούπολη. Μας πει. Ο Ζέρβας πάντως δεν ήταν τότε. Ναι. Δεν ξέρει. Ναι. Αυτό το είπα. Μην κλέψεις και εσύ 20 εκατομμύρια και σε. Να, μου λένε πού μπορεί να πάει ο Γκαρσία. Λέει όλη η Ισπανία λέει, μπορεί εύκολα μπορεί, να πάει. Μπορεί. Σε όλη η Ισπανία έχει κάνει το όνομα. Ρεάλ έπαιξε. Ναι. Το λέω το Ζέρβα ότι. Κοίταξε να δεις. Δεν πιστεύω να κλέψεις και εσύ σαν τους άλλους. Σε και περίμενε μετά, ο Ζέρβας. Ξέρεις, ναι. Γιατί ήμασταν δίπλα και μετά πας πού είναι ο δικός σου. Πας στο Διαβαλκανικό και ψάχνεις τον γιατρό του Παπαγεωργόπουλου. Αλλά. Να σε βγάλει. Αλλά ο γιατρός. Να σε εξετάσει, ας πούμε. Βέβαια. Λοιπόν. Γελούσε ο Ζέρβας. Ωραίος. Ναι. Δημαρχάρα έχουμε. Ωραίο παλικάρι. Νέος, ανερευνητή. Κάτι κυρίες εκεί λένε. Ωραίος άνδρας. Είχαμε χρόνο να βγάλουμε και εμφανίσμο έτσι άδρα. Πόσο χρόνο είναι. Εμένα με ρώτησε μια κυρία. Πόσο χρόνο είναι. Πόσο τον κάνει. Και πόσο τον έκανε. Λέει 45-47, λέω 55. 55 καλά όμως. Δεν φαίνεται καθόλου λέει. Είδες κάνουν τα κιλά. Είδες. Είναι κομψότατος και είναι μια χαρά. Ο κόκκινος δηλαδή μοιάζει με 55 και ο Ζέρβας που είναι 55 μοιάζει με 45. Ναι. Αλλά ο Ζέρβας τρώει στα καλύτερα εστιατόρια. Γιατί ο Γρηγόρης ποιος είπε ότι δεν τρώει. Απλά μπορεί να τρώει λίγο παραπάνω. Τη σαβούρα, μην τρώει. Έλα μωρέ. Και πίνει και καλά. Ξέρει να πίνει και να τρώει. Άσο ο Γρηγόρης. Άμα είναι τζάμπα. Το πιάνουμε. Το είδα το κρασοπότηρο εκεί πως το πιάσε. Το τσάκισε. Το τσάκισε. Μπαμπα, πέφευγαν τα ποτήρια εκεί μαζί με τον Βαραγιάννη. Ξέρει την τουέτο κάνα χθε. Βαραγιάννη είναι ο Ρουφατάκη. Αλλά η Κατίνα εδώ πέρα, κυρία Κατίνα, είδε σε σχόλια. Λοιπόν, ακούσε κάτι λίγο που σα ενδιαφέρει όλου. Η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα όπου παρουσιάστηκε πιλωτικά δίκτυο. Πέμπτης γενιάς 5G είναι η 84η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση λοιπόν του πιλωτικού δικτύου πέμπτης γενιάς, η πιο απλά 5G δίκτυο, και ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες της ελληνικής μουσικής, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Καζαμπάκας, ίδιοι είστε φίλε, ο Καζαμπάκας τον... Ο Καζαμπάκας είναι συμπαθητικός. Και ο Θεοφάνους είναι συμπαθητικός. Δεν νομίζω. Γιατί δεν είναι. Έτσι εγώ δεν τον έχω δει. Δεν τον έχεις εσύ, εγώ τον έχω όμως τώρα, έχει και X-Factor αυτές τις μέρες, παρακολουθώ, είναι ατακαδόρος. Λοιπόν, είναι εδώ ο Γιώργος ο Θεοφάνους. Είναι ωραίος στη δουλειά του. Εξαιρετικός. Αλλά εγώ δεν τον χωνεύω. Είναι τελειουμανής. Είναι δίκαιος. Ναι. Είναι αυστηρός πολύ. Είναι επαγγελματίας. Είναι επαγγελματίας. Γι' αυτό λέω ότι είναι ο Καζαμπάκας. Εγώ συμπαθώ τον Καζαμπάκα. Αυτό το μαλλί το έξαλλο. Λοιπόν, είναι εδώ πάντως ο Θεοφάνους. Ό,τι γράφει είναι επιτυχία. Ρέμος, Βέρτης, Θεοδωρίδου, Τερζής. Ταλέντο μεγάλο. Τρομερός. 100%. Δεν το συζητάμε. Όσοι αγαπάτε λοιπόν τα λαϊκά τραγούδια, να πάτε να το δείτε στο θέατρο Βεργίνα. Μαζί του θα είναι και η Όλγα Βενετσιάνου, Παναγιώτης Ραφαηλίδης και Δήμητρα Σταθοπούλου. Τρία ανερχόμενα αστεράκια. Εισιτήριο θα βρείτε στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. 30 χρόνια λοιπόν Γιώργος Θεοφάνους στο θέατρο Βεργίνα. Ραπ και κουλ συνεχίζουμε δεύτερο ημιωρά και έχουμε Καζαμπάκα πάντοτε. Έχουμε ένα quiz το οποίο τρέχει και το βάλαμε νωρίτερα στον αέρα. Γελάς. Σε ποια χώρα τα γουρούνια είναι περισσότερα από τους ανθρώπους. Και πες μου λίγο κάτι τώρα πριν πάμε λίγο στα. Στην παραλία Θεσσαλονίκης. Γιατί ρε. Εκεί μένει ο κόκκινος. Γιατί ρε. Πάλι με τον Γρηγόρη, τι πράγμα. Μια χαρά ο Γρεγκουάρο ήταν κομψότατος, ωραίος. Ήρθε. Γιατί άρχισε θε, χασαχασα και αναγκάστηκα να κάνω το πρώτο κομμάτι μόνο μου. Πήγα στην εκκρατεία στον γιατρό τον Πανιώτη. Πάλι τα λεμά μου. Χθες έβλεπε το τσουτσού σήμερα τα λεμά. Ρε εσύ, να σου πω τι έπαθα. Τι έπαθα, αυτό να ρωτάω. Θα γελάει όλη η Ελλάδα. Άτε, αυτό θέλω να γελάσουμε λίγο, θέλω, ναι. Τέλος πάντων. Πήγε στον Πανιώτη. Καμία σχέση με τον παίχτη. Με λέει πάνε στο διπλανό ιατρείο.
Είναι μια κοπέλα, λέει, θα περιμένεις εκεί, στο διπλανό ιατρείο. Συνεργάζονται? Εσύ είναι φίλοι, συνεργάζονται. Όχι, όχι, όχι. Πάει, λέει, έρχομαι γιατί είμαι σε μια ασθενή. Ναι. Λέω, κοίταξε, έλα νωρίς, λέω, γιατί πρέπει να πάω στην εκδήλωση και τα λοιπά. Άργησες όμως λίγο. Λίγο μπανιώτης. Μπανιώτης άλλαξε, ναι. Μπαίνω μέσα. Λέει, περίμενε, μου λέει, θα έρθει ο γιατρός, η κυρία. Η κυρία, ναι. Η κυρία. Έχει μια κυρία μέσα και κλείνει την πόρτα η άλλη κυρία. Μάλιστα. Θα κάνει κάποια θεραπεία και ακούω. Η κυρία η άλλη μέσα, με την κυρία έκαναν τέτοια. Λέω, τι στο Πανιώτη πήγες ή πήγες σε κανένα άλλο ρε φίλε. Γυρίσματα ταινιών, τίποτα περίεργα. Βγαίνει. Σαν ιατρία. Βγαίνει τώρα, μετά από 10 λεπτά. Η άλλη κυρία που έκανε. Εγώ έχω φτιαχτεί εδώ μεταξύ. Αλλά πήγες τουαλέτα. Περιοριστικά. Σαν γρήγορα. Πήγες να δοκιμάσεις το δεξί, το αριστερό. Τη λέω την άλλη την κυρία. Εσείς κάνατε. Λέω κυρία, τι πηδάτε μέσα. Τι κάνετε. Έρωτα, λέω τι κάνετε. Όχι, λέει. Τι. Μπικίνι την κάνω, λέει και πονάει. Α, μπικίνι. Εσύ τι πήγες να κάνει εκεί πέρα. Όχι, περίμενα εγώ το παλιό, δεν τα λεμπά μου, ρε. Α, και πήγες την άλλη που έκανε μπικίνι και ούρλιαζε και ούρλιαζε. Α, α. Λέω τι γίνεται εδώ μέσα. Είναι ιατρείο, είναι εδώ. Άμα θες να δείχνεις. Τι στο καλλιγούλα πήγα. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ο Λάρι. Εσύ τρελάθηκα. Έρχεται ο γιατρός, λέει έτσι κάνω φωνάζει. Φτιάχτηκες. Είναι. Βέβαια αφού ακούσες. Τι γίνεται εκεί μέσα. Αλλά. Λέω όχι, λέει. Θα ξαναπάς σήμερα, ακούσεις. Όχι, τι έδωτα λεμά μου, λίγο κόκκινα. Δεν έχεις αφήσει γιατρό και γιατρό. Άσε ρε. Κάτι δέκατα σήκωσε και έχει γυρίσει όλο το ιατρείο της Θεσσαλονίκης. Καλός ο Κωστή. Να από κάτω, να από πάνω, να λαιμούς. Να ό,τι θες. Ο γιατρό. Λέω πορδίο είναι εδώ ή ιατρείο. Όχι, λέει έτσι κάνουν. Έτσι λέει. Κάνουν αυτές. Είναι μερικές λέει που είναι πιο εκδηλωτικές και πονάνε λέει. Καλά λέω. Μπροστακάλι λέει την οπόνο. Ακριβώς. Μπροστακάλι την οπόνο και οι γυναίκες πραγματικά μπροστακάλι τα κάνουν όλα. Για να δείχνουμε και να είναι κούκλες και να τις βλέπουμε μετά εμείς. Αλλά τουλάχιστον. Ο γιατρός λέει είναι αυτή. Για είναι αβρατήλοβα λέω. Σε μα τρελάνε του λέω γιατρέ. Τρελάνηκα εγώ. Γι' αυτό άργησα κιόλα. Αλλά σ' άρεσε, έχει την καφέ. Μπαίνω σε ένα λεπτό. Τι φαντασιώσουν εσύ εκείνη την ώρα που. Εντάξει, εμένα η φαντασία. Είναι... Έτρεξε πολύ. Τρέχει, πολλά τρέχει με 230. Τρέχει. Αυτό είπα και εγώ όταν έλειπες. Λέω με τον Κωνσταντίνο, νομίζω ότι τρέχω με 200 στροφή, ρε παιδιά. Δεν με αφήνει ησυχία. Πρέπει να το συγκρατώ κιόλα ορισμένες φορές. Γι' αυτό λέω Simboy. Πώς λέω 200 στροφή και με φωνάζουν μαμά, μπαμπά, λέω. Ναι, έτσι. Μπαμπά. Θα φωνάζεις φέτος πολλά μπαμπά. Πάμε λίγο σε αυτά. Ναι, ναι. Για πάμε λίγο σε αυτά γιατί δεν πιάσαμε καθόλου αθλητικά. Επιστρέφω, θα φωνάζουμε, λες. Ναι, ναι, θα φωνάζεις μπαμπά. Υπάρχει ένα κλίμα, γιατί χθες όσο ήμουν κάτω πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Αν πάρεις τον Ατρόμητο, εκεί θέλω είναι να ένα κομβικό μάτς. Εκεί θέλω να σταματήσω. Αν το χάσεις, φέρεις χ, ξεκινήσεις να χάνεις βαθμούς, μετά πας και με ΑΕΚ. Ναι. Εκεί λίγο αρχίζει το έργο και γίνεται περίεργο να πούμε. Είδα αρκετό έτσι, δισταγμό, φόβο αν θες τον Παοξίδο, πέρασαν τουλάχιστον 50 φιλαράκια μας χαιρετήσουν. Ρε Σίκου, λέει τα κάμε τον Ατρόμητο, ρε Σίκου, φοβάμαι θα το χάσετε, 90% το φοβόντουσαν το παιχνίδι. Ναι, 90% φοβόντουσαν το παιχνίδι. Χωρίς να είναι ο Ατρόμητος καλύτερος, ήταν χειρότερος. Χειρότερος ο δηλαδή ο Παοξής πέφτει το ΣΥΡΙΖΑ, πάει να παίξει με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι χειρότερος από πέρσι. Το ΣΥΡΙΖΑ γιατί το έβαλες, έχει, έχει χειρότερο προπονητή. Ποιος? Ο Ατρόμητος από πέρσι. Ναι, έχει. Ναι. Η τετράδα του στην άμυνα δεν έκανε, έκανε χειρισούλα ο Πάουκ. Αυτό που λέγαμε δεν είναι σαν εμάς που δεν πείραξε τίποτα στο πρόγραμμα. Πείραξε πράγματα και ο Πάουκ δεν είναι ίδιος ακόμα με πέρσι. Ο Πάουκ είναι και αυτός χειρότερος. Άρα αυτή ένα, η στιγμή είναι σίγουρα χειρότερος. Έχουμε ένα Ατρόμητο. Το Σάββατο παίζετε. Σάββατο 7 η ώρα. Ωραία. Έχετε ένα Ατρόμητο. Και έχουμε και ένα Πάουκ οι οποίοι είναι χειρότεροι από πέρσι. Ναι. Αλλά ο Πάοκ δεν κάνει κλικ στον κόσμο του αγωνιστικά. Γιατί? Αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Πέρσι έκανε κλικ τέτοια περίοδο. Όχι, σε κανένα δεν έκανε. Αλλά είχε την εγγύηση Λουτσέσκου. Κοίταξε, πέρσι είχε την αίσθηση ότι ο Πάοκ και χάλια να παίξει. Θα κερδάει. Θα κερδίσει. Ναι. Είχε αυτή την άβρα ο Πάοκ πέρσι. Δεν την έχει τώρα αυτή τη στιγμή. Ο φέτος δεν την έχει. Εάν κάνει την ήξω να τρώμε, νομίζω θα την έχει συμπορία. Το κομβικό μάτς είναι αυτό. Και με τον Ζαΐρη που συζήτησα. Ναι. Λέει, μου λέει το θεωρεί πολύ σημαντικό το μάτς. Το πιο σημαντικό τη χρονιά. Εγώ το έχω για στάντα αρχή αυτό και του Άρη. 1-1. Ένα-ένα. Να παίξουμε και τα δύο γκολ-γκολ. Εγώ δεν ξέρω αν θα λήξουν ένα-ένα και τα δύο, αλλά μετά νομίζω ότι θα έχουμε γκολ. Δίλημα, Ζίβκοβιτς ή Πασχαλάκη. Υπάρχει μετά αυτό το δίλημα. Μετά ακούω, μπορεί να μην παίξει ο Πέλκας, τώρα διαβάζω, παίζει, μήπως παίξει ο άλλος δεύτερο φορ. Ναι. Μετά ψάχνουν να βρούνε, λέει. Εγώ άκουσα και τον Παράσχο, ο οποίος λέει, α, αυτά τα χαζά τώρα, τι 4-4-2, 4-4-2 παίζει ο Πάχ, μόνο να παίζει ο Τσούπα και ο Σβιντέρσκι. Όταν παίζει ο Πέλκας, λέει, παίζει το ίδιο με πέρσι σχεδόν. Ναι. Το ίδιο ψήσμα Παράσχος. Ο Γιώργος, καλά είπε. Το ίδιο παίζει με πέρσι, λέει. Απλά ανεβαίνει πιο πολύ αριστερή πλευρά, λέει, του Γιαννούλ. Ναι. Και μένει λίγο πιο πίσω η δεξιά. Ό,τι έπαιζε πέρσι, λέει, παίζει και φέτος. Μόνο λέει όταν παίζει και ο Σβιντέρσκι μαζί έχει δύο φόρ. Είναι καινοτομία και καινοτομία είναι αργά τα άρα γιατί η ομάδα δεν δε ρολάρει ακόμα, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι ο άλλος, όταν διατάσσει την ομάδα του με τέσσερις πίσω, οι αποστάσεις των τεσσάρων με τον Λουτσέσκου ήταν στα 18 μέτρα η τετράδα, τώρα είναι στα 28. 28 τώρα? 28. Ναι. Ο σέντερ μπακ με τον χαφ
είχαν μεγάλη απόσταση. Τώρα ήρθε ο Εσίτη, κόλλησε πιο κοντά. Κόλλησε πιο κοντά, αλλά όταν κολλάει ο Εσίτη, ο άλλο ο Χαφ, η Εξτρέμ, πρέπει να έρθουν και αυτοί 15 μέτρα. Να κολλήσουν και αυτοί λίγο. Τα μέτρα δεν βγαίνουν. Ακόμα δεν έχουν μάθει κατά τα μέτρα δεν βγαίνουν. Ναι. Λοιπόν, ο Εσίτη μάλλον θα παίξει. Ο Βαρέλα είναι έτοιμο. Mm. Καντουρί και. Το Βαρέλα δηλαδή το βάζει με προϋπόθεση μήπω πάθει κανένα τραυματισμό και να το χάσει κανένα δίμηνο. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Πάντω είναι έτοιμο. Είναι ρίσκο να το βάλει. Επέστρεψε κανονικά προπονήσει. Ναι. Χθε έκανε ολοκληρωμένη προπονήση. Πρέπει να παίξει ο Βαρέλα γιατί ο Βέλιο. Γιατί ο Ίγκασον δεν σου βγάζει. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Εγώ θα κρατούσε Ίγκασον ακόμα σε αυτό το μάτι. Και από το επόμενο Βαρέλα. Τίποτα. Να κάνει μάγκα τον μπαμπά του Βέλιου. Και να σε πουλάει τρέλα μετά. Να σε πουλάει τρέλα ο γιος μου και έβαλε και γκολ και έκανε κέρα. Ο Εσίτη θα παίξει λογικά γιατί ήρθε κανονικά, είναι ξεκούραστος. Και σήμερα θα μάθουμε στην προπόνηση αν ο Καντουρί με τον Αγκούστο είναι έτοιμοι γιατί και αυτοί χθες έβγαλα μεγάλο πρόγραμμα της προπόνησης. Να τα δώσουμε λίγο αυτά, ναι, να ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή τώρα ναι. Ο Αγκούστο, ο Καντουρί, ναι. Ο Εσίτη και όλοι αυτοί υγιείς ναι. Βγάζουν 60 λεπτά. Άρρωστοι ναι. Με δέκατα που είναι τώρα υποτίθεται. Πόσα λεπτά βγάζουν. Κάνει την πράξη. Κάνει την πράξη. Το χρόνο. Υγιής 60, οι τρεις άρρωσοι πόσο γιατί βγάζουν. Γιατί άμα δεν κάτσεις γκολ στο 30, ναι. Πες ότι δεν το καθίζεις. Ναι. Μπαίνεις σαν οκταβάλβηδο. Πάνε 0-0. Εγώ σου λέω. Ο χρόνος ναι. Μετά θα κυλάει υπέρ σου ή κατά σου. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Αυτό θα το δούμε. Ήθιστε φέτος, ναι. Στα λίγα μάτς που είδαμε, ο χρόνος να κυλάει κατά σου. Ναι, αλλά ο χρόνος. Είχαμε και έναν άλλο χρόνο όμως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που με πίεζε. Μα... Να παίξω καλά γρήγορα ναι. Τα μάτς ευρωπαϊκά. Ναι. Έτσι, άρα κάνουμε προπονήσεις για να μπούμε δυνατά σε αυτά τα μάτς. Νομίζω ότι το 15ήμερο προηγήθηκε. Είναι κομβικό. Και για τον χρόνο να έχουμε λίγο παραπάνω ένταση δεν και διάρκεια. Δεν έχει δικαιολογία σαν ομάδα ναι. Να κρεμάς σαν τα στήθη της Λυρίας. Όλες οι ομάδες κρεμάνε. Όχι, είσαι... Ο Ολυμπιακός δεν κρέμασε. Κρέμασε στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Κρέμασε και τον βοήθησε ο διαιτητής. Στη Λάρισα δεν κρέμασε. Κρέμασε και τον βοήθησε. Έδωσε γκάζια στην Ευρώπη. Ναι. Γι' αυτό σου λέω οι ομάδες ετοιμάσαν. Γι' αυτό το είδε το έργο ο Ολυμπιακός ότι δεν μπορεί. Δεν έχει του κόκαλι το υλικό να είναι Ευρώπη-Ελλάδα. Ναι. Μαρινάκης δεν έχει φέρει παικταράδες. Έξυπνος ο Μάρτινς. Λέει, σου λέω μάλιστα για να φυλάξω τώρα τον ποπό μου. Αφήνω εγώ και πάρω το πρωτάθλημα. Και θα, αν πάρω το πρωτάθλημα, σου λέει, σε έχω βάλει στους ομίλους, πήρες τα λεφτά. Τελείωσε. Τελείωσα. Τώρα θέλω πρωτάθλημα. Ναι. Και έχω και τα στατιστικά με ναι. Το τι έδωσαν και το τι πήραν οι ομάδες. Το ξαναλέω. 4,68 μέσα μείον στα έσοδα-έξοδα Ολυμπιακός. 4,90 ο ΠΑΟ, κάπως έτσι. Ναι. Με 35 εκατομμύρια πακέτο Ολυμπιακός. Ναι. Για μην ακούμε τους Ολυμπιακούς που λένε εμείς δώσαμε, κάναμε, ράναμε. Αυτά που δώσαμε μόνο στον Ποντένσα για να τον κρατήσουμε. Εσείς είστε μια εταιρεία. Που αγοράζουμε, είπες ακριβά, ενώ δεν πρέπει να αγοράζουμε τόσο ακριβά. Αγοράζετε ναι. Ακριβά, γι' αυτό οι τεχνικοί διευθυντές σας είναι άχρηστοι. Άχρηστοι. Γι' αυτό και δηλαδή, τον τεχνικό διευθυντή ναι, ναι. Τον θέλω να μου κάνει μια ομάδα καλή, με ένα budget πολύ καλό, να μην μπαίνω. Ξέρεις πόσο εύκολα πάω ο τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ να τον βάζω 20 εκατομμύρια ευρώ μέσα, να πληρώνει ο Σαββίδης λογιστικά 20 εκατομμύρια τη ζημιά 15 και να πέσω φέρνω εγώ το Βέμπλουμ με 1 εκατομμύριο και ο Βέμπλουμ να είναι 8 μήνες έξω. Ξέρεις τι εύκολα στα κάνω κι εγώ αυτά. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε κριτική. Σωστός. Γι' αυτό κάνουμε σωστός, κριτική. Σωστός, εδώ είμαι μαζί σου. Η μαγιά είναι με λίγο budget να φέρεις καλούς παικταράδες και να πάρεις πρωτάθλημα να παίξεις μπάλα. Και με κανονικό budget. Με κανονικό budget. Οι παίκτες αυτοί να φέρουν υπεραξία. Δηλαδή τώρα εμένα με πει ο Σαββίδης ή εσένα ή οποιοδήποτε. Ξέρεις έχω 50 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, φέρε μου παίκτες. Σου φέρω εγώ κάτι αργούς βαλούτες, στους χρεώσω, οικονομήσω και εγώ από κάτω και. Από κάτω, εσύ οικονόμα, Γιατί δεν κάνουμε. Εντάξει, κάνουμε. Όχι ότι το κάνουν εδώ, αλλά γενικά μιλάω, ναι. Με φανέλα ΑΕΚ είναι το κουμπαράκι. Ναι, είναι με φανέλα ΑΕΚ, δεν ξέρω ποιος την έφερε. Ο Μπανιώτης μου την έφερε. Α, ο Μπανιώτης. Είναι με φανέλα ΑΕΚ. Περίπατο λέει ένα ιατρικό. Είναι ιατρικό, πώς θέλω να πω. Σεμινάριο. Οι γιατροί. Ναι. Πάνε και οι εταιρείες τους. Όλα πληρωμένα τα πάντα. Κοίταξε, οι εταιρείες φαρμάκων ναι. Τα έχουν καλά με τους γιατρούς γιατί παίζεται χοντρό παιχνίδι. Φυσικά. Τους κάνουν ταξίδια και τα λοιπά. Είναι ο κρίκος ο επόμενος, η δυτικός κρίκος. Αλλά ο δικός μου πάει μόνος του. Πώς πήγαινε ο Αλέφαντος και διαμορφώνει γνώσεις. Ναι. Χρόνια πάει. Πολλά λέει 20, γιατί, επειδή είναι Παρασκευή και 13. Και τι θέλεις να πεις με αυτό, δεν ξέρω, φίλε, ναι. Αχού τα σαν μωράκια είστε, λέει καλημέρα από Ασπρόμαυρο Μετρό. Το μετρό μας ακούν τα παιδιά, μας ακούνε πολύ. Τα Ρίβες θες ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Κακώς έχασες, είπες άργησες όμως λόγω του Μπανιώτη. Ο κόσμος ήθελε να σε γνωρίσει, να γνωρίσει όλους εμάς που μας ακούει αλλά δεν μας έχει δει ποτέ. Ναι. Βέβαια όταν μας βλέπει λίγο, λίγο απογοητεύεται, αλλά εντάξει. Γιατί απογοητεύεται. Μπορεί να μας φαντάζει διαφορετικά, ρε παιδί μου. Πώς θα μας φαντάζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μας φαντάζει. Μάρλον Μπράντο. Μάρλον Μπράντο. Πώς θα γίνει. Καλημέρα, κουλάσε το ραπ να κράζει τον Γιαννούλη. Από τότε που τον έπιασε στο στόμα του, ο Γιαννούλης είναι MVP και έχει ανέβει τρία επίπεδα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό ότι ο Γιαννούλης. Και αν έρθει τώρα Βιερίνια, τι θα τον κάνει τον Γιαννούλη. Ο Βιερίνια θα πάει μπροστά και ο Γιαννούλης θα μείνει εκεί. Πού θα παίξει. Ο Βιερίνια σε extreme.
Πού, στη ποια... θέση του. Ναι, πού, πού. Τι πού, πού. Στη θέση του Ζαμπά που πει τι κάνει ο Ζαμπά. Βάζει ο Ζαμπά. Να πει τι κάνει. Πίζερ βάζει. Τι κάνει. Για πε τι του είπε ο Ιβάν Σαββίδη του Ζαμπά. Τον έβαλε. Τι κερδάζει με πόρνε και τέτοια. Ναι, τον έβαλε χέρι. Πέστε, γιατί δεν το λέω. Αφού τα έχουμε πει 100 φορέ πάλι, τα ξαναπούμε. Ναι, η επανάληψη είναι μητήρη τη μαθήσεω. Πάει με πόρνε. Δεν ξέρω τι γιατί να πει. Κακό είναι δηλαδή τι κάνουν τα κορίτσια να μην έχουν δουλειά κι αυτέ. Ανάλογα τι ώρα πάει. Ένα μπράβο, άμα πάει καλέ ώρε δεν έχουμε θέματα. Με μακάρτι τι πίνει. Εσύ πήρε μακάρτι δεν πιει ο άλλο. Εγώ δεν κάνω. Αλλά δεν πει μακάρτι. Λεπτά. Σωστά. Μακάρτι εγώ. Αμάρε παιδιά, τι λάμψη αυτή. Έχουμε αναρτήσει σήμερα μια φωτογραφιούλα έτσι μαζί με το κουμπαράκι μου. Την επόμενη εβδομάδα θα φέρω μια φωτογραφία από τα βαφτίσια τη Ευγενούλα. Να κάνουμε ένα flashback στον χρόνο, ε. Είσαι με το ψοφί μου τότε, να ξέρει. Και τι έγινε. Είσαι με, θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Τι, βέβαια. Χθες έψανα κάτι φωτογραφίες να μου βρω. Μου το ρίμαξε το ψοφί. Πάει το ψοφί. Μία εγώ στο πέταξε στον αέρα και μία στο τράβηξε από τελείω Ευγενούλα. Το μωρό, ναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, καλησπέρα ραπ. Τα γύρισα τα μπιφτέκια, λέει με τον. Όχι, δεν γύρισα τα μπιφτέκια, είπα την αλήθεια. Ναι. Παιδιά, ο Κωστής κάνει κριτική πάντοτε με το δικό του σκεπτικό. Το θέμα είναι όμως ένα. Ο Κωστής δεν έχει κανένα από πίσω να του λέει κάτι. Τα λέει γιατί τα πιστεύει. Α, θα κάνει και λάθη, σαφέστατα, έτσι. Όχι, απλά και εγώ εδώ μιλάω να καλύπτω τα κενά. Κάνω κριτική και μαντική. Αυτό, δηλαδή, εκεί κάπου χάνεις. Η μαντική κριτική. Ναι, ναι, ναι. Εκεί άμα, κάπου χάνεις τη άμα μαντική. Άμα περιμένω να δω το αποτέλεσμα και μετά. Καμιά φορά η μαντική κριτική είναι εγωιτευτική ακόμα και όταν παίζεις έξω. Ξέρεις τι, κάνεις πολλές υποθέσεις εργασίας χωρίς να δούμε. Δηλαδή προχωράς 5 στάδια μπροστά. Ναι, πάω ναι. Πιο μπροστά. Ναι. Και το γρήγορο το κάνω καμιά φορά. Τι βιαστικό. Ακριβώς. Και μας έλεγε σε μια σχολή προπονητών όποιος βιάζεται, ο Πάνος Μάρκοβιτς. Ο Μάρκοβιτς της έλεγε. Άλλο το βιαστικό λέει αυτό που λέει και άλλο το γρήγορο. Καλά τα έλεγε ο Μάρκοβιτς. Ο Μάρκοβιτς. Γι' αυτό είναι εδώ το κουμπαράκι ο Κούνας σου λέει τραβάμε λίγο τα χαλινάρια και λέμε κάτσε να το δούμε. Αυτό δεν σε λέω συνέχεια. Κάτσε να το καλύψου κιόλας. Βάλε τα, λίγο, ναι, ναι. Βάλε την ασπίδα μπροστά λίγο, αλλά θες να εκτίθεσαι. Καλά κάνεις, γι' αυτό σε γουστάρει και ο κόσμος, να ξέρεις. Λοιπόν, πολύ λάμψη ρε παιδιά, εντάξει έχουμε λάμψη, τι να κάνουμε. Τώρα χτενιστήκαμε χθες, ήμασταν πούδρα. Μίση Σίγκασον Ζίβκοβιτς, το θέλω λες είναι δεκάδα. Δεν είναι δογματικός όπως έχει δηλώσει τελικά ο Φερέρα. Τι θα πει αυτό. Είπε ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα, μπορώ να αλλάζω, να κάνω, να ράνω, αλλά. Αφού είπε 4-4-2. 4-4-2. Λέει εδώ ο φίλος, δηλαδή ο Μίτσης θα είναι σίγουρα σε δεκάδα. Δηλαδή με συγχωρείς. Ναι. Το στόχ για δεξιά τον λογιάζει. Αυτός που στέλνει το μήνυμα. Ο στόχ μπορεί να το βάλει και στις δύο μπάντες, Κωνσταντίνε. Ναι. Είτε να παίξει με ανάποδο άμα... πόδι γιατί μπορεί ναι. Να σουτάρει. Και ο Μπίζεσβαρ που θα πάει μετά. Στην άλλη μπάντα ο Μπίζεσβαρ. Ο Μπίζεσβαρ ναι. Δεν μπορεί να πάει στην μπάντα με καλό πόδι. Με ανάποδο πόδι. Α το βάλει το στόχ από την άλλη πλευρά. Συγγνώμη. Με καλό πόδι δεν μπορεί να πάει. Ο Μπίζεσβαρ βάζει κορυφή τσούμπα. Έτσι. Πίσω το ποιο θες να βάλει, τον Σβιντέσκι, τον Μπέλκο, όποιο θες βάλει. Βάλει όποιο θες. Εσύ. Στη μία μπάντα βάλει τον Μπίσεσβαρ. Όχι στη μία μπάντα. Και στην άλλη τον Στόχ. Μόνο αριστερά μπορεί να παίξει ο Μπίσεσβαρ. Αριστερά τον Μπίσεσβαρ. Και τελειώνει. Δεξιά τον Στόχ. Δεξιά τον Στόχ. Το Στόχ που τον είδε που τον θέλει αυτός. Μα δεν τον είδαμε, αυτό λέμε. Δεν τον είδες. Ενώ ο Στόχ πέρσι ήταν MVP σου. Να κάνω εγώ μια εξίσου ερώτηση. Να κάνεις μια ερώτηση. Έχει ο Πάοκ δύο παίκτες. Δύο. Οι οποίοι ας πούμε είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να δώσουν τον γκάζι. Αυτοί οι οποίοι που πρέπει να δώσουν βελτίωση. Αυτοί που πρέπει να δώσουν ταχύτητα κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι δύο. Ο Ακπομ και ο Ζάμπα. Ναι. Όταν ο Ζάμπα τον πιάνει ο Σαββίδης, καλά έκανε ο Ιβάν. Πολύ καλά έκανε. Και τον πιάνει γιατί είναι πατερούλης κι αυτός. Και ναι, του λέει, κοίταξε να δεις αυτό και τα λοιπά. Κάνε ό,τι κάνεις, αλλά μην το κάνεις πολύ εξόφαλα. Για το financial fair play που μας γράφουν ναι. Και μας λένε, καλά κάνουν και το λένε. Έχω δύο παίκτες που μπορούν να ανατρέψουν κατά κάποιο τρόπο το σκηνικό. 100%. Εάν ο ένας είναι πάγκο για να παίξει όλη μειώσει ο στόχ, έχω πρόβλημα εκεί. Ναι. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω κακό στην ομάδα σον και καλά βάζοντας ένα παιδί. Να βάζω τον Ζαμπά. Τι να κάνω τώρα, ναι. Αφού ο Ζαμπά είναι λίγο αλλού τελευταία, τι να τον κάνω. Φαντάσου όμως μια ομάδα η οποία θέλει να πουλήσει την πραμάτια της, γιατί δεν είναι μόνο αγοράζει, είναι και να πουλάει. Να έχει αποκλειστεί από Champions League με διαιτησία. Να έχει αποκλειστεί με βλακεία από το Europa League. Μπράβο, τώρα τα βρει ωραία τάξη. Μπράβο, βεβαίως, έτσι όπως τα λέω. Έτσι είναι ακριβώς. Και να παίζει ένα βρωμό πρωτάθλημα και σε αυτό το βρωμό πρωτάθλημα τη πλάκα. Που δεν είναι πάρα πολύ φημισμένο κτλ. Το μεγάλο σου αστέρι, ένα εκ των δύο μεγάλων αστεριών σου, να είναι ξέρω εγώ Μπακάρτι και όπως τα λέει ο κύριος Ιβάν κτλ. Και να μην παίζει να παίξει ο Λιμιός. Ναι. Είναι θέμα. Είναι θέμα, αλλά την πραγματικότητα σου μέσω εγώ της Ελλάδας περίμενα, δεν πρόκειται να την πουλήσεις. Εγώ περίμενα αυτό. Ευρώπη ήθελε. Ποιος? Ευρώπη. Την πραγματικότητα σου εδώ παίζω σε αυτό το βρωμοπρωτάθλημα. Λιδιάρικο πρωτάθλημα. Ναι, δεν μπορείς να πουλήσεις. Δεν μπορείς, κάτι. Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Βάλε επομένως καλούς που θα σε βοηθήσουν να κερδίσεις τα μας για να μην έχουμε γκρίνια γιατί ξέρεις θα γίνει Δευτέρα. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Έπαθε από τον προπονητή του ναι. Ο ΠΑΟΚ πολλαπλή ζημιά. Ναι. Δεν είναι γιατί ότι... ρίχνει το βάρο όμως ο Φερέρα, γιατί ακούω εκεί ρίχνει τα βέλη. Όταν έρχομαι σε μια οικογένεια. Είναι καινούριο, γι' αυτό το λέω. Όταν έρχομαι σε μια οικογένεια, όταν έρχομαι σε μια ομάδα. Θέλω να προστατεύσω τα συμφέροντα της εταιρείας παρά να δείξω τις ικανότητες της δικές μου. Στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Δηλαδή να πάω εγώ ας πούμε σε μια εταιρεία και να αρχίζω να λέω και τα λοιπά ιστορίες εις βάρος ναι. Της εταιρείας. Όχι.
θα πρέπει να συνδυάσεις το δικό σου καλό με το καλό της εταιρείας. Ναι. Αυτός ήρθε στα 40 του εκκεντρικό εγωπαθικά, ναι. Εκέντρο εγωπαθικά, να δείξει ότι εγώ παίζω μπαλάρα, επιθετικά κτλ. Και αυτό όμως το πλήρωσε η ομάδα σε Ευρώπη. Το πλήρωσε η ομάδα σε Ευρώπη σημαίνει λεφτά. Σημαίνει δεν πουλάω το ζαμπά. Σημαίνει δεν έχω. Κάτσε ρε Κωνσταντίνε, εσύ τώρα μου ρίχνεις όλη την ευθύνη για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ στο Φερέρα, ενώ ο Φερέρα ήρθε την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Εγώ ναι. Δεν μπορώ να το ρίξω το βάρος αυτό. Να. Δεν μου λες τώρα... Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Παίρνω εγώ ένα ναι. Αμάξι, ναι. Το οποίο ας πούμε είναι καλό, αλλά έχει κάποια θέματα. Κάτσε, παίρνεις ένα αμάξι καλό με θέματα. Με δεν θέματα. Είναι καλό, είναι προβληματικό. Ναι. Είναι προβληματικό αν είναι καλό με θέματα. Ήσαι να πάω σε... εγώ ναι, τώρα ναι. Με πίσω κίνηση πίσω να προσπεράσω Citroën σε στροφή. Σε στροφή. Γίνεται να το προσπεράσω ναι. Εγώ με πίσω κίνηση τη Citroën στη στροφή να πούμε. Εγώ θα σφωνήσω. Να κάτι μαζί τέτοια σου. Κάνει. Ναι, θα σφωνήσω. Θέλω παραδείγματα, σου. Ναι. Ότι ίσως θα έπρεπε να το πάει όπως τελείωσε με τον Λουτσέσκου και σιγά σιγά όταν βλέπει ότι η ομάδα αρχίζει ρολάει. Πατάει καλά, παιδιά, να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο που θέλω να περάσω εγώ. Τώρα παιδάκι μου στο 0-0. Στο λαού λαού. Και παίρνα τα σιγά σιγά. Τσούκου τσούκου. Σιγά σιγά. Εδώ έρχεται κάποιο, α πούμε, διευθυντή σε μια εταιρεία και σιγά σιγά περνάει τα μηνύματά του στο υπαλληλικό προσωπικό. Αυτός και το... λέει εγώ... Πιστεύεις ότι το έκανε αυτό, γιατί δεν νομίζω να το έκανε. Το έκανε. Το έκανε λες. Το έκανε. Λέει εγώ τον έβλεπα το στόχο, λέει παρακολουθώ τσέχικο πρωτάθλημα, πέσει και βάλει 20 γκολ, 20 ασίστ. Λέει δεν γίνεται μην δεν μπορεί να παίξει εδώ. Ναι. Δεν γίνεται λέει μπορεί να παίξει. Ναι αλλά και ο άλλος θέλει να πουλήσει τον... Το Ζαμπά. Το Ζαμπά και του δίνει προτεραιότητα. Που δεν βγήκε η Ευρώπη δεν μπορεί να τον πουλήσει πλέον. Ο Ζαμπά πήγε μισό χρόνο πίσω. Δεν μπορεί να βάλει το στόχο στα 30 του και να αφήσει έξω τον Ζαμπά. Να, ναι. Το πούμε και, να το πούμε και λογικά, να το πούμε και μαθηματικά, να το πούμε και λογιστικά να πούμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά το break να δούμε και τα άλλα παιχνίδια της Super League, τρίτη αγωνιστική πλέον και επίσημα. Θα τα σχολιάσουμε τα ματσάκια. Στο Περιστέρι είναι η πρώτη μάχη η οποία τη φοβάται ο Κωνσταντίνος, τη φοβάται και ο πολλής κόσμος του ΠΑΟΚ. Και αν ο ΠΑΟΚ κάνει στραβή, εκεί όπου ήθελα να το σχολιάσουμε και μου πει ότι μα μου βρίσκω άλοθη, ξέρω ποιον βάλαν διαιτητή. Το Σιδηρόπουλο. Τον Τζοβάρα. Ποιος είναι ο Τζοβάρας? Ο Τζοβάρας. Ο Τζοβάρας είναι αυτός που δεν έδωσε την κάμερα στο ΒΑΡ, στο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, το κοντινό replay. Αυτός είναι που δεν το έδωσε. Το λέγανε τον βουλευτή, τον υπουργό, στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον Παοξή με τα γυαλιά που. Όχι Παοξή, ο Βασιλιάδης. Όχι, ο Βασιλιάδης. Ναι. Ο δικός μας εδώ, ο τρελός. Ο τρελός. Α, ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης. Ναι. Θα λέμε Ζουράρη και θα κλαίμε. Ο Ζουράρης τρελός, ξετρελός, ναι. Είπε μια ατάκα. Ναι. Τουλάχιστον με ΣΥΡΙΖΑ λέει, σας ήταν OK. Δεν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μας το έδωσε, ναι. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε, ήρθαν ξένοι διαιτητές. Να υπάρχει δικαιοσύνη. Ναι, τώρα... Λοιπόν, βάλανε τον Τζοβάρα. Ο Τζοβάρας. Πρόσεξε, θα σου πω τώρα την τριπλέτα. Ο Τζοβάρας. Βάλανε στον έναν τον βοηθό, αυτός που ακύρωσε πέρσι τον γκολ του Μπίσερβα στην Τρίπολη. Ναι. Που είναι ένα μέτρο ένα πίσω. Μέτρο πίσω ναι. Και το πιο σημαντικό το οποίο μου το ψιθύρισε ο φίλος μου ο Καρτάκιας που είναι Μανούλα. Μου λέει Νίκο, άσε αυτούς τους δύο, πρόσεχε τον Ευαγγέλου στο ΒΑΡ, μου λέει. Γιατί νιώθει ο άνθρωπος, τους γνωρίζει πολύ καλά. Ο Ευαγγέλου στο ΒΑΡ, λέει, πρόσεξε με σε κάνει τη ζημιά. Σε τι βλέπω. Για πες. Ο Βαρδάκης θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έκανε χειραψία τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και θα λέει εκεί πέρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάω τον κατατρόπωση και να σου πω και το άλλο. Για πες το άλλο. Δηλαδή και τι έκανε με τις πρέσπες το ίδιο πράγμα. Μήπως κάναμε λάθος και δεν ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολο το μας το Σάββατο με παγιδούλες. Λοιπόν, ξενύχτη τέλος να σας πω εγώ εσάς. Όλους και απ' έξω μας ακούτε. Τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα, μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Αμέσως τώρα, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πάλι έχω τη λύση για εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram, φίλες και φίλοι. Wind One, το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής σταθερής ίντερνετ και τηλεόρασης της Wind με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε μία και για πάντα, φίλες και φίλοι. Και αν τα χρειάζεστε μόνο για συγκεκριμένες μέρες. Το Wind One έχει και απεριόριστα πακέτα data για μία εβδομάδα ακόμη και για μία μόνο μέρα σε απίστευτες τιμές. Μπείτε τώρα στο wind.gr, κάθετος Wind One και ενημερωθείτε. Οπότε καθάρισε ο Ρουβάς. Τι έγινε πάλι με το Ρουβά, τι έπαθε σήμερα, είναι η μέρα κατά του Ρουβά. Καθάρισε ο Ρουβάς. Παγκόσμια μέρα κατά του Ρουβά. Ο Ρουβάς τελείωσε. Γεια σας. Πάει. Τελείωσε, το βγάλαμε στον τάκο. Ο Ρουβάς είχε θέματα χθες. Θα τραγουδάει στην ταβέρνα ο Δίας, σε ελικάνα χρόνο, το πω εγώ. Θα τραγουδάει. Ταβέρνα ο Δία, δεν παγάζει. Ταβέρνα ο Δία. Πού το βρήκε στον Δία. Θα τρώει στην ταβέρνα. Ο δάσκαλο. Το κοκοράκι. Το κοκοράκι. Κυρική. Δεν έχει. Θα μα ξυπνάει. Ρουβίτσε. Είναι στη Γερμανία τώρα.
Κατάλαβε. Οι Πακιστανοί δεν ακούν ρουβά, ακούν πιο άντρικα. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ηλικία. Ότι πήγε 50 ρουβά, σου λέει τα 15 χρόνια που ήταν τώρα. Σου λέει εγώ να κάνω παντρεμένο που έχει κόρη στην ηλικία. Τώρα 15 χρονών, τώρα το κοριτσάκι σαν την κόρη μου. Άστο ρουβά τώρα. Τι ρουβά. Του έφταιγε το σήμα τη έκθεση. Του έφταιγε να πούμε το αερόστατο. Ξέρεις τι του έφταιγε. Δεν μετράει η μάπα του πια. Αυτό το τελείωσε. Άμα δεν πάει καλά η εκπομπή, φταίει ο ηχολήπτης, φταίει το καλώδιο, φταίει η γραμμή που χτύπησε στραβά. Άστα ρε τώρα. Φτάνει με το ρουβάκι, σφαγωθεί ρε. Άστα μας τα έχετε πλήξει. Ομορφάντρας είναι και ζηλεύεις. Τώρα επειδή τα λέμε, θες να με φορτώσεις. Να ζηλέψω το ρουβάκι. Ομορφάντρας είναι, τι να κάνουμε τώρα. Να ζηλέψει το ρουβάκι, φίλε. Μελαχρινός, ψηλός δεν το λες. Εντάξει, οκ. Μελαχρινός, που κλεβαίνουν, τα κοριτσάκια ουρλιάζουν. Βρε άμα φύγει ο ψινάκης από δίπλα του. Αφού έφυγε εδώ και χρόνια. Τελείωσε. Καθάρισε, ναι. Πάει. Λοιπόν. Ήρθε εδώ να κάνει μαγκές, να πούμε. Δεν κάνω, δεν ράνω. Άντε βρε, άμα ρευτεί ο Καράς, θα βγάλει 8 ρουβάδες, βρε. Και τον Καρά το ξεφώνησε. Ο Καράς δεν. Το ξεφώνησε τον Καρά. Γιατί μίλησε απρεπώς, ναι. Στο φίλο μου τον Μπαρδάκη. Λοιπόν, σε ποια χώρα, μια που κάνουμε έτσι, τα γουρούνια είναι περισσότερα από ότι είναι οι άνθρωποι. Σε ποια χώρα. Στην Ελλάδα. Είπες Ελλάδα, σου λέω όχι. Στην Ελλάδα έχουμε αρκετά γουρούνια, αλλά δεν είναι περισσότερο. Ολλανδία. Λοιπόν, θα τη δώσω την απάντηση σε λίγο. 9:30 θα τη δώσω την απάντηση. Θα δώσει κανένα τηλέφωνο όμως. Όχι ακόμα τηλέφωνο, κάτσε. Όχι, όχι, θα δώσει κανένα δώρο. Θες δώρο. Την αγάπη μας, ρε Κωνσταντίνε. Έδωσε ένα έργο από Αβάν Πρεμιέρ. Αβάν Πρεμιέρ, πολύ ωραίο ήταν το έργο. Ναι, πήγε. Πήγε ένα δικό μου, λέει, είναι καταπληκτικό. Ναι. Από την πρώτη στιγμή μέχρι το 100 σε κρατάει συντζήτα. Θα πάω να το δω. Γιατί είχα δει τα λαδιού, ο Όλυμπος έπεσε και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν. Και άλλο ήταν. Ήταν τριλογία, ναι, ήταν τριλογία. Mm. Δηλαδή, ρε Κουλιανέ, έχετε τώρα τη δικαιολογία σε περίπτωση Κλαρινού, καλημέρα σας. Όχι, για μένα ο Πάοκ πρέπει να πάει να κερδίσει παντού. Τώρα, αν παίξει καλά και δεν του κάτσει το μάτς, είναι άλλο θέμα. Καλημέρα, παιδιά, από μαγευτική Βρέμη. Κουλ, θα σε δούμε φέτος στο Λαϊκό Δικαστήριο. Σε θέλουμε, λέει. Σε θέλουμε, ειδικά το με τα μάτς. Λαϊκό Δικαστήριο έκανε μια μεταγραφή τον Ασλαμά. Γιατί... Εντάξει, εγώ για το κουμπαράκι μου, παιδιά, για να σα πω γιατί έχουμε άλλη σχέση. Όποτε μου πει και πραγματικά με θέλει, θα έρθω έτσι να κάνουμε λίγο χουλιαμά. Έχουμε κι εμείς άλλες δουλίτσες, αλλά για το κουμπαράκι μου, όποτε γουστάει, θα μου πει: έλα ρε, παιδί μου, θα σκάσω μύτη. Σε κάνα πάω Ολυμπιακός. Με θέλουν εκεί, θα πάω Ολυμπιακός. Ισπανία απαντάει ο άλλος, έχουμε απαντήσει αρκετές για το quiz. Καλημέρα, παιδιά, ο Παυλάρας λέει: είναι ίδιος χαρακτήρας με τον Κωστή, λέει. Γι' αυτό λέει: είναι και οι δύο αυθεντικοί. Αυτό είδα και εγώ για τον Παυλάρας είναι ο παδός. Ναι. Είναι, και εσύ είσαι οπαδός. Τι οπαδός? Της Μαρμίτας. Άλλο αυτό. Ναι, αυτός είναι οπαδός του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, ένα αρρωστάκι. Χαιρετίζουμε και τον Μπρουλ της Γερμανίας. Πολλά παιδιά εδώ μας ακούνε από το διαδίκτυο. Λοιπόν, είπαμε για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Το φοβάσαι. Το ψιλοφοβάμαι. Ναι. Στο 2-2. Το ψιλοφοβάμαι γιατί το μας συγνά από γκολ-γκολ. Πώς το βλέπεις? 2-2-1-1. Εγώ γκολ-γκολ το βλέπω. Κοίταξε, ο περσινός Ατρόμητος, το φετινό ΠΑΟΚ μπορεί να δυνακιάσω. Ναι. Ο Ατρόμητος δεν μου κάνει κλικ. Χωρίς Ανδρούτσο θα είναι και χωρίς τον Κυβρακίδη. Θα παίξει όμως ο Χαρίσης. Θα παίξει ο Χαρίσης. Αυτό ίσως είναι και καλό γιατί μπα φάει τις καρτούλες του. Ναι. Ο Χαρίσης να πούμε ότι δεν ανήκει πλέον στον ΠΑΟΚ και να μην έχουμε παρεξηγήσει. Και επειδή θα παίξει τώρα, επειδή μπορεί να βάλει κανένα πείσμα κτλ. Να φάει κανένα κάρτα λες. Είναι κόκκινη κάρτα Χαρίση, αν παίζετε σε κανένα site καλό κτλ. Παίζετε. Λοιπόν, ναι. Φεύγουμε από τα του ΠΑΟΚ με τον. Εκεί που βγήκε ήδη θες με τον Αντρέτ, ο οποίος είπε ότι είμαι έτοιμος σχεδόν, επιστρέφω. Δηλαδή, ξεκίνησε με την μπάλα και τέτοια. Ξεκίνησε με την μπάλα σε κανένα μηνάκι τσουκουτσού, γιατί ο Βιερίνια για μένα λείπει πολύ από τα ποδητήρια. Πάρα πολύ. Από την άβρα του. Μόνο η παρουσία του μέσα είναι και ο μόνος που μπορεί αυτό το κουτουλούφο τον προπονητή, του πει δύο κουβέντες. Κοίταξε. Ξέρουν και την ίδια γλώσσα. Ναι, λίγο να το συμμαζέψουμε, λίγο να έρθουμε πιο πίσω. Να πάμε ρεκόρ λίγο, έτσι θα τον ακούσει. Ναι. Θα τον ακούσει τον Αντρέτ. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνουμε, ξέρω εγώ, εκκίνηση πρώτη Δευτέρα και μετά στην πέμπτη ταχύτητα να πέφτουν οι κύλινδροι. Ναι. Θα του μιλήσει, θα του πει να πούμε. Όφι Πανεδολικός, πάμε να τσουλήσουμε λίγο γρήγορα την αγωνιστική. Ωραίο over λες. Τον είδα δυο μας τον Όφι, μ' άρεσε. Θα παίξω Όφι, άσου. Όφι, άσου θα παίξω. Όφι, έχει αύρα, έχει καλό κλίμα. Έφτιαξαν και κανένα δυο μπουτίκ εκεί στο Ηράκλειο, έχουν ξεφύγει. Χώνουν λεφτά οι άλλοι αυτοί που ήρθαν τώρα. Οι Σαμαράδες είναι καλά παιδιά. Ναι. Είναι έξυπνοι κτλ. Καλά παιδιά, ηθικά παιδιά είναι. Αν και κριτική δεν του γουστάρω. Δίφραγκο άσος. Δίφραγκο άσος. Ναι. Δεν θα το έπαιζα. Δεν θα το έπαιζα. 2-3 γκολ και εκεί δίφραγκο δίνει. Και εκεί δίφραγκο δίνει. Γιατί να μπαύει 1-1. Ο ΠΑΟΚ είναι γύρω στο 1-60. Το διπλό δεν παίζεται. Γκολ όμως το παίζουμε που είναι πάλι κοντά στο 1-90. Το δίφραγκο. Το 2-10. 2-10 το γκολ. Αυτό παίζουμε. Ναι. 2-10 στοιχηματικά παιδιά τώρα, ναι. Το 1-1 πόσο δίνει. Το 1-1 σκορ. 1-1. Να προηγηθεί ξέρω εγώ Ατρόμητος και να ισοβαρίσει ο Στόχ. 7. Είναι καλό. Το 1-2 που θέλω εγώ, 8,5. Εντάξει, κοντά είναι. Το θέση γιατί. Είμαι και αρρωστάκι. Είσαι αρρωστάκι. Τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνε, τις καψούρες μας τις πληρώνουμε. Τι να κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, Ολυμπιακός Νούπους σου Βόλου. 1-0 με το ζόρι. Πάλι με τα ψέματα, πάει ο Βόλος εκεί, λες να ορθώσει ανάστημα. Φυσικά. Α, τον Βόλο.
Είχαμε και τις ατάκες Μπέου με Καραπαπά, είχαν τα τσούκλησαν αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα πάει ο Βόλος. Λέει, άμα είναι να τον πάρει τζάμπα, λέει. Δεν θα πάει ο Βόλος, θα πάει για σένα ο Βόλος. Θα πάει ο Βόλος, είναι δικό μου. Άμα του κόψει βαθμό, θα είναι ωραία. Πού να τον κόψει, ξέρω εγώ. Γιατί αν τον κόψει. Θα πάρει κανένα βάρκα, ένα πέναντ πάλι, πώ θα πάρει. Δεν ξέρω. Πώς, τώρα, πώς, δύο πέναντ έχει σε δύο παιχνίδια. Άσο και άντερ με το ζόρι. Άσο και άντερ, καλό ζόρι. Ναι. Λοιπόν, Ξάνθη Αστέρα στην Κυριακή στι 7 πλέον. Διπλό. Διπλό. Ναι. Πονηρός είσαι. Είσαι πονηρός. Ναι. Σου λέει έκανε δύο εξάδι, φτάνει. Άστο ρε, διπλό. Να δούμε πόσο δίνει ο Αστέρας. Το Χ2 δίνει ένα 60, τρίχες δεν δίνει. 3.40 δίνει το διπλό, το Χ2 τα είδε ο Κωνσταντίνος. Το Χ2 πόσο δίνει ρε Κωνσταντίνε. 1.60. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Διαβασμένος. Διαβασμένος. Διαβασμένος αγόρι μου. Απορρίπτω λοιπόν, τον Άσο της Ξάνθης. Νο Άσο. ΑΕΚ Λαμία. Εντάξει, αυτό θα είναι ένας εύκολος ασάκος αυτός νομίζω. Για την ΑΕΚ. Εντάξει, έχει και αυτή τις φιλικές της ομάδες. Ποιον έχει προπονητή η Λαμία, το ξέχασα. Ποιον έχει. Ένα περίεργο έχει η Λαμία τώρα. Ποιον έχει προπονητή η Λαμία, το ξέχασα. Έναν Έλληνα πήρε ύστερα στο τέλος. Όχι, ο Πασχάλης της γιαγιάς, εντάξει, δουλεύει. Ο Αντωνίου. Ο Αντωνίου που ήταν στη Λάρισα. Ο Σωτήρης Αντωνίου. Εντάξει. Ο Αντωνίου. Λοιπόν, άσο το βλέπουμε. Ναι. Θα μπορεί να βάλει και over η ΑΕΚ. 3-1. Ναι. Πανιώνιος Λάρισα. Πανιώνιος Λάρισα. Χ. Πάρει βαθμό ο Πανιώνιος, λες. Τι θα κάνει. Θα πάρει κάτι. Από τη Λάρισα. Θα πάρει χ. Ναι, θα πάρει. Γιατί να μην. Σφιχτό 0-0, 1-1. Εντάξει, ναι. Και το τελευταίο μάτς, έτσι πλέον έχουμε 14 ομάδες στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο Βικελίδης 9.30 και όχι 9 άλλαξε η ώρα. Ναι. Ο Άρης χωρίς νέο προπονητή με τον Τερζή, όπως τα λέγαμε εδώ και 10 μέρες. Ναι. Ο Παναϊκός με τον Δόνη να παίζει το κεφάλι του. Καλό χ. Και αυτό χ, του συντηρεί και τους δύο λες. Καλό χ. Και ο Τερζή σου και λέει. Και εδώ γκολ. Ναι, δεν σου λέει ο Τερζή σου λέει δεν έχασα. Ναι, με τον Παναϊκό έπεσα. Ο άλλος σου λέει ξεκίνησα στραβά, πέρασε από εκεί αλόβητο. Πέρασα με χ από το Βικελίδης που είναι έδρα δυνατή. Εντάξει, είμαι πίσω, αλλά προχωρώ. Λοιπόν, φίλε, για να τα κλείσουμε και να πάμε πρωτοσέλιδα, δύο γκολ μου αρέσουν. Του Πάο και του Άρη. Του Άρη, ε. Ναι, αυτά τα δύο. 1-1 και βλέπουμε που θα πάνε μετά. Μπορεί να πάνε 1-2, μπορεί να πάει 2-1, ο Άρης δεν ξέρω. Ξέρεις τι θέλω. Εγώ θέλω διπλό Παναθηναϊκό να πάει ο Άρης με ένα βαθμό στην Τούμπα. Και ναι. Να δει, ελάτε και να δει και με νέο προπονητή. Και να έχει και ήττα κι εσύ. Κάτσε να φίλε, κάτσε θέση θες να βάλεις να φωτιά. Χάσουν αυτοί οι δύο. Οχ. Να σκάσει καλαχή ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Ναι. Και να έχουμε πάω Κάρι. Και να με τελευταίο τον Άρη. Και το... Ναι, τι ωραίο μάτι. Τι ωραίο μάτι. Αυτά είναι. Φτιάχνεις κλίμα. Τι ζούμε τώρα δηλαδή. Κεράκια, ανάβεις κεράκια. Ναι. Σαμπάνια, ανοίγεις, φράουλες. Χαβιάρια. Ναι. Καλά. Να. Και λαδάκι για μασάζ. Και ελάτε. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, Κωνσταντίνε, αλλά δεν βλέπω να χάνουν και οι δύο. Ποιο. Εγώ τι λέω ότι θέλω. Τι θες, τα θέλω. Να φέρει χει ένα χει Ολυμπιακός. Ναι. Πρώτα παίζει ο Ολυμπιακός και μετά ο ΠΑΟΚ στην. Πρώτα παίζει ο ΠΑΟΚ 7 και μετά το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός 9.30. Λοιπόν, χάνει ο ΠΑΟΚ χει Ολυμπιακός. Προηγεί το Άρης 1-0, το γυρίζει ο Δόρης 1-2. Και ναι. Γίνονται ωραία πράγματα. Ναι. Αυτά είναι ωραία. Καλησπέρα, καλημέρα στον Σπύρο τον Κογκολέζο. Γαλλία μου στέλνουν εδώ πέρα, Ισπανία. Ναι. Καλημέρα λέει παιδιά, αν και χθες. Ήρθα για να σας δω. Ναι. Εδώ το μήνυμα. Τι είπα. Από κοντά Νίκο Ραπτόπουλο, τελικά είσαι μεγάλη μορφή. Μάλιστα. Εντάξει. Μορφή. Τι μορφή, τι σημαίνει αυτό. Μορφή. Είμαστε τυπάδες, ρε παιδί μου. Τρίχες. Ναι. Καλημέρα, κουλκερά από Ντόρτμουντ. Όσο και το quiz που έβαλες είναι Γερμανία. Τους βλέπω λέει κάθε μέρα. Καλημέρα, ραπ κουλ. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί αυτή η αιμονή στον Μπέλκα. Ο Μπίσερ είναι καθαρό δεκάρι. Ο Πάκου δεν παίζει με δεκάρια. Αριστερά βάλει το στόχο. Να δει πόσο πιο χαμηλά στόχο από το Ζαμπά. Λέει δηλαδή ότι ο Πέλκας να βγει να μπει ο Μπίσεσβαρ εκεί από πίσω και να βγει ο Ζαμπά να μπει ο Στόχ. Μας έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Πόκο Λόκο. Και λέει γιατί ξεφωνίζετε μόνο τον Ζαμπά και δεν ξεφωνίζετε τα φιλαράκια σας. Εσύ τον Πασχαλά και εγώ τον Πέλκα. Έτσι. Γιατί και αυτούς λέει τους έβαλε χέρι ο Σαββίδης. Ναι, αλλά αυτούς έβαλε για το αγωνιστικό κομμάτι και όχι για το εξωαγωνιστικό. Αυτή είναι η διαφορά που έχω. Πες ότι τους έβαλε και αυτούς. Τους έβαλε και αυτούς βέβαια. Γιατί οι εμφανίσεις είναι κάτω του μετρίου και του Πασχαλάκη και του Πέλκα. Καμιά, τα ξέρουν. Καμιά 10 κιλά πήρε στην έκθεση ο Ποκολόκο. Την είδες πως έχει γίνει. Έχει γίνει, ναι. Σαν βουάς που έβαγε. Μαύρο βούδας. Σαν βουάς που έβαγε δύο ελάφια μαζί. έτσι, κάπως έτσι. Σαν το μαύρο βούδα. Σαν το βόα ναι. Που έφαγε δύο ελάφια. Και θέλει καλά τρίμηνο για να χωνέψει. Χαιρετίζουμε τον φίλο μου τον Μπάμπη τον Κινέζο. Μας ακούει από Κίνα τώρα εκεί. Να είσαι καλά. Ο Κινέζος ποιος είναι, Κινέζος ο κοντός. Όχι, ο ψηλός, κανονικός είναι ο Μπάμπης. Το φιλαράκι μας με τον Κριζομάνης που σου είπα για τις τρίχες να τις αφήσει αλλά τις ξύρισες. Γι' αυτό δεν είχε σου ξέρεις σαν τον Ριναλιό. Σας έβλεπα σαν μπισκοτολούκουμο. Γλυκούλης και όλας ξυρισμένος. Κούκλες οι Κινέζες βέβαια. Πολύ δυνατά μωρά, ε. Για κάνα μασαζάκι καλέ είναι. Ούτε να κάνουμε μασαζάκι. Έβαλα ένα Κινέζο να μετρύψει. Κινέζο, βέβαια, Κινέζο. Ιδέα δεν είχε. Ιδέα δεν είχε. Λοιπόν, Sport Time. Sport Time. Πάω μπορείς.
Πού? Δεν ξέρω, φτιάχνουν το κλίμα του Παναθηναϊκού οι εφημερίδες σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Σχεδόν όλοι κινούνται με Παναθηναϊκό στυλ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνησε και Φαούστο, σκανάει του μεταγραφικό σχεδιασμό και έχει τον Παναθηναϊκό πρώτο. Δεν πουλάει. Φουλ για Ζεράρ, ο Άρης, ο οποίος ψάχνει για προπονητή. Ναι. Είναι το νέο όνομα που έχει βγει. Ακόμα ο Άρης περιμένουμε να δούμε ποιο θα μας ανακοινώσει. Ναι. Αυτός είναι το νέο. Προκαταβολή έχουν να πληρώσουν. Ο Ισπανός είναι αυτός, ο Ζεράρ. Ζεράρ. Θα το δώσω, είπα. Ο Άρης ψάχνει 250. Προκαταβολή έχει, ρε παιδάκι μου, να τον δώσει. Έχει, αφού είπε, έχουμε 200-250, 300 χιλιάρια για προπονητή ως εκεί. Εντάξει, εγώ το δέχομαι. Η Αγγελία τι έλεγε χθες. 150-200-250. Εμπειρία, ναι. Ευρωπαϊκές παραστάσεις. Ναι. Εντάξει, να κάνω. Είδες, η Αγγελία. Ναι, προκαταβολή δίνει, ρε. Στάνταρ θα δώσω. Κάρι αφού είναι γρήγορο. Σπίτι, ενίκη, αυτά στο μεσίδι. Όλα και αεροπορικά στήρια έλεγε στην Αγγελία. Λέει. Έλεγε. Από όλα έλεγε. Εντάξει, με τη Ryanair θα το φέρει. Σίγουρα. Τι πράγμα είναι. Ποσά ευρώ, έτσι. Επιτέλους λέει λίγο πριν την τρίτη αγωνιστική. Στα εμπορεύματα θα το βάλει. Μήβρε ψυχούλα μου. Γιατί σήμερα τώρα Παρασκευή να έχουμε καλό σου κου. Με τους παπαγάλους και τις γάτες. Και τα σκυλάκια. Εκεί θα το βάλει. Τι πλάκα. Επιτέλους λέει ο Παναθηναϊκός πήρε εξάρι. Τον Φαούστο αυτό να τον Τιένθα. Ένα παίκτη από την Εξτρεμαδούρα. Πάλι Παναθηναϊκό παίζει και η Sport Day. Δεν ξέρω τι τους έπιασε. Ναι. Ταυτόχρονα παίζουν Παναθηναϊκό. Live. Πανέξυπνος και δυναμικός. Ο Φαούστο. Πάλι και αυτή είναι Παναθηναϊκό. Ξέρεις την εφημερίδα. Γιατί έγινε αυτό, δεν το πιάσα. Προσπαθώ να το ψυχολογήσω λίγο. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα ξαφνικά μία αγωνιστική πριν το Άρης Παναθηναϊκός. Άρης παίζουν Παναθηναϊκό. Νομίζουν ότι θα πουλήσουν Παναθηναϊκό. Λες. Ναι. Πυρ Βελόπουλο για Μαρινάκη και Νόβα. Τον ακούσαμε χθες εδώ. Πήρε. Πυρ. Υγρό πυρ, το θυμάσαι αυτό κάνουν. Ο Βελόπουλος βγήκε εδώ και ξεφώνησε άσχημα. Τι είπε δηλαδή. Ξεφώνησε Μαρινάκη, ξεφώνησε Νόβα. Είπε ότι είναι αδιανόητο αυτό που πάει να δημιουργηθεί. Δεν πιάνεται ο Βελόπουλος στο λόγο. Είναι πολύ δυνατός. Δεν πιάνεται. Είναι φωτοβολίδα. Δεν πιάνεται. Τον άκουγα εδώ χθες, εδώ την έδωσε συνέντευξη. Ναι. Είναι φωτοβολίδα. Δεν μασάω κιόλας γιατί φοβάμαι και εγώ θα βγαίνω να λέω εδώ. Γι' αυτό είμαι κάτω και θα μου κάνουν τα 2-3-3 σύνδεση. Δεν πιάνεται στο λόγο. Πολύ δυνατός. Ναι. Πολύ δυνατός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, που εκλέγεται εδώ. Εδώ. Γι' αυτό τα λέει. Εντάξει, τα είπε πάντως. Ναι. Τα λέει και κάτω όμως. Πάει και στη Βουλή και τα λέει. Είναι παοξάκι. Είναι παοξάκι, εντάξει, είναι τούμπα λίμπρε, εντελώς. Έρχονται λέει. Ναι. Ενισχύσεις. Ναι. Ο Λοβέρα και ο Γκασπάρ και ο. Ο Λοβέρα ο Εκστρέμ. Ο Εκστρέμ, ο 19χρονος. Η επένδυση. Ο Μπενζιά αυτό που θα έπαιρνε το 15 Αύγουστο τον πήγε ένα μήνα μετά. Δεκάρι. Το δεκάρι και δεν ο. Μου λες, αυτοί που προπονιόντουσαν τώρα, κάτσε να μάθουμε. Πού, μαζί με τους άλλους. Ο Μπενζιά. Α, μέχρι να έρθει στον Ολυμπιακό. Ναι, τώρα, πουθενά ο Μπενζιά. Και πώς διαπάθει, θυλάσσει αυτό τώρα που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Γκασπάρ ήταν στη Sporting και ο Λοβέρα ήταν με την ομάδα του και στην Αργεντινή. Άρα αυτό ο μαύρο που με τα χέρια. Αυτό είναι ο Γκασπάρ. Απροπόνητο. Αυτό είναι ο Γκασπάρ. Ο άλλο είναι αυτό εδώ με τα μούσχενο. Ποιο είναι ο απροπόνητο. Αυτό. Ο Μουσάτο. Ο Μουσάτο. Που από τι μάπα είναι αυτή. Ρε. Ναι. Εντάξει, είπαμε Ολυμπιακό για μένα δεν έκανε τι μεταγραφέ που έπρεπε να κάνει ενώ ψάχνει. Φυσικά, φυσικά δεν έκανε. Θύμησε λίγο περσινή ΑΕΚ, αλλά ο Ολυμπιακό τουλάχιστον είχε παίχτε. Η ΑΕΚ δεν είχε παίχτε. Λοιπόν. Ο μην το βάζει στο ίδιο επίπεδο. Καμία σχέση. Ο μην το βάζει. Καμία σχέση, όχι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Ο Ολυμπιακό είχε ρόστερ. Ο μην το βάζει. Ναι. Όχι, λέει, δεν ξεπουλάμε κανέναν. Δεν ξέρω πώ το κόβει αυτό το πρωτοσέλιδο του κόκκινου. Του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν ξεπουλάμε κανέναν. Ναι, σαν να λέω θα πουλήσουμε κάποιον προσεχώ. Ναι. Όχι τώρα όμω, αλλά το Δεκέμβρη σίγουρα. Ναι. Τώρα τελείωσε μεταγραφέ. Αυτό είναι το θέμα. Και έχει το Μαρινάκι, απέρριψε επίσημε προτάσει, λέει για Σισε, για Γκιγέρμε, για Τζιμίκα, για Κούτρι. Αφού τον Κούτρι να έχετε εκτός αποστολής, γιατί λέτε ψέματα στο λαό. Ο Κούτρι. Αφού τον έχετε εκτός αποστολής, να κάνατε τον Κούτρι. Ο Κούτρι δεν παίζει. Ναι. Βασικός στον Άρη. Δεν παίζει, όχι. 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 Βασικός στον ΠΑΟΚ. Ναι. Βασικός να φάει το Χουλτ δεν τον τρώει στην ΑΕΚ. Ούτε το Λόπε, δεν τον τρώει. Από πέμπτη ομάδα και κάτω. Από ατρόμητο λοιπόν, και κάτω παίζει ο Κούτρι. Γιατί τρώει τον. Ξέρω τον Κυβρακίδη. Ποιο παίζει αριστερά ψέματα. Αριστερά ποιο παίζει. Ένα πιτσί. Τον Κατράνη τον τρώει. Τον Κατράνη, ναι, ναι. Δεν θα παλέψει με τον Κατράνη. Εκεί, και εκεί, τον Κούτρι. Εκεί, ρε, εκεί. Τι είναι αυτό το Κούτρι να πούμε. Εκεί μαζί σου. Κάνει με αυτό το Κούτρι. Όπω πράσινη. Που η Αράθενς είμαστε η Αθήνα λέει. Mm. Η πόλη φτιαγμένη από θεούς μόνο για Παναθηναϊκούς. Δες εδώ την πράσινη, κοίτα να πράσινη. Έχουμε θα μία πουλήσει θεούς 12, εδώ έχουμε και θεούς κάτω. 12 φύλλα στην Ελλάδα, ναι, ναι. Οι 12 θεϊστές που θα πάρουν το πρωτοσέλιδο. Έχει όμως Παρθενώνα και Ακρόπολη από πίσω φόντο. 12 θεϊστές ρε θα πάρουν. Θα τους πάρουν οι Παναθηναϊκοί εδώ πάνω. Έχουν χαζέψει ρε, τρελαθήκανε ρε. Μέτρος πορτί έχει. Τώρα πάμε μέτρος που έχει σένα. Τι να με κάνει. Κάτσε. Η σημαδεμένη του Ηλία. Πάμε λίγο ώρα για σπορ. Πάμε λίγο ώρα Ηλία, για σπορ. Ηλία, όχι του Ηλία. Ναι. Του Ηλία λοιπόν, τεχνικός διευθυντής ένωσης έχει τη λίστα λέει. Για πότε όμως τώρα δεν πήρε πεάκια του Γενάρη λέει. Πάει, την έβγαλε κούτρα. Τρεις μήνες ο Ήβιτς. Ναι, κανένα θα τρώει εκεί στο Τρακομακεδόνες τα σάντουιτς. Ναι, ναι. Τι γίνει και καλοφαγάς, έχω μάθει και άρχοντας. Εντάξει, γιατί να μην είναι. Να είναι καλά. Ναι. Δεν πρόκειται τρεις μήνες. Έχει σημαδεμένους λέει για τον Γενάρη. Πάμε για τον Γενάρη, θα ζούμε τον Γενάρη. Πάμε παρακάτω. Πάμε μέτρο σπορ. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο Παύλο Γκαρσία. Βέβαια. Πρωτοσέλιδο Παύλο Γκαρσία. Πάω ξημένη καρδιά, ψυχή και
απίδια. Ναι. Αυτή την είπε την ΑΤΑΚ, έγινε χαμός, εσύ είχες αποχωρήσει εκεί την ώρα. Εντάξει. Έγινε σασυρμάς, δήλωση του Ρουγανού, μαγική βραδιά χθες στο Μετρόπολης. Έχει τον Βιερίνια, επιστρέφω σε λίγο, θα το πάρουμε ξανά. Ναι. Ο Βιερίνια είπε ότι είναι θέμα χρόνου. Έχει τον Τζαν Παύλο μας σε δηλώσεις, τον Πατερούλ εδώ πέρα. Ναι. Ναι. Έχει φωτογραφίες πολλές, εσένα, τον κόσμο, χαμός γίνεται. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Έχουμε ανάρτηση λοιπόν για την φοβερή χθεσινή εκδήλωση. Πουλάμε Γκαρσία. Πουλάμε Γκαρσία, ναι. ΠΑΟΚ και κοχώνες. Τι καταλαβαίνω εγώ τώρα. Πουλάμε κοχώνες. Άκου τώρα. Επειδή θα το χάσετε το πρωτάθλημα. Λες. Ναι. Γιατί ρε Κωνσταντίνε. Ο Δούκας που είναι χουλιγκάνι. Ο Δούκας δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Μπράβο. Και χθες πάλι είχε πάλι αναρτήσεις για τον Καραπαπά. Δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Πάμε λοιπόν από τον Δούκα. Ναι. Ο Δούκας θα πολεμήσει. Πολεμιστής. Θα δώσει μάχη. Έφυγε η γραβάτα από εκεί. Γεια σας. Γκαρσία βλέπεις πρωτοσέλιδα κτλ. Μάχημος. Πήγε ο Ιβάν τον Αυγενάκη, μόνο που δεν του δώσε γροθιά από κάτω. Τρία. Δεν τον είπε για τα κανάλια, αλλά δεν τον υποδέχτηκε ναι. Και με ανοιχτές κανάλια. Ζαμπά θα σου δώσω κάτι χαστούκια που πας και ξενυχτάς. Καλά τον έκανε, ναι. Πατερούλιζε γι' αυτό. Δηλαδή, στρώσει λίγο. Ναι. Σε λίγο, ναι. Του Μπούζα η στήλη. Του Μπούζα. Του Μπούζα η στήλη. Ναι, ναι, ναι. Σε κάνα μήνα δηλαδή. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θα γίνει εδώ. Τι θα γίνει. Ο Βαρδάκης θα γράφει ποίηματα. Θα γίνει χαμός, το λέω εγώ. Θα έχουμε και Σαντορίνη, ηλιοβασίλεμα και τέτοια πράγματα. Μαχαίρια στην πλάτη του Πάου. Α, τέτοια, τέτοια θα. Αφού βάλα Τζοβάρα. Ναι, ναι, ναι. Να αυτά άκουσε πάνω. Μαχαίρια στον Πάου. Πινατούμπο, η Φιτούμπα, η Φέστιο. Ναι, ναι. Εμείς θα το γυρίσουμε, λένε οι παίχτες, για τον Άρη, ο οποίος κοιτάζει Ζεράρ Λόπες, είναι το νέο όνομα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πότε έχετε να πάτε στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, αλλά έμαθα εκεί ότι συμβαίνουν πολύ ωραία πραγματάκια. Πας με τα πόδια και φεύγεις με ρόδες, παρακαλώ. Τους τελευταίους μήνες δίνουν αυτοκίνητα με τη σέσουλα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στην κλήρωση. Μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε ένα απόκομα, ένα λαχνό τέλος πάντων. Και όταν έρθει η στιγμή της κλήρωσης, πηγαίνεις με τον λαχνό σου να δεις αν κληρώθηκες για να κερδίσεις ένα Renault Twingo ή μετρητά έως και 5.000 ευρώ. Οι κληρώσεις αυτές λέγονται Car or Cash και είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο 1.30 και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 12.30 από τον Κώστα Κωνσταντινίδη. 31 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, αθλητικό δελτίο ακολουθεί με Σμαράγδα Μπασάκου. Rap and cool, τελευταίο με ωράκι σε πολύ πολύ λίγο. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να πάτε στο περίπτερο 12 και στο χώρο της Wind χρησιμοποιώντας συσκευές 5G. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να κατεβάσουν ολόκληρες σειρές, ταινίες, παιχνίδια και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να γίνουν όλα αυτά και παράλληλα να κάνουν ζωντανά εκεί την ώρα speed test, δοκιμές ταχύτητας δηλαδή, έτσι ώστε να βιώσουν τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του δικτύου 5G 5ης γενιάς. Επισκεφτείτε λοιπόν το περίπτερο και δεν θα χάσετε. Έτσι θα ζήσετε μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Μπορεί να είστε και οι πρώτοι που θα ζήσετε την 5G εμπειρία από την Wind. Εμείς είμαστε παρεούλα από τις 8. Φτάνουμε προς το φινάλε, Κωνσταντίνε. Rap and cool και Καζαμπάκα στα πλήκτρα τελευταίο ημίωρο που θα ανοίξουμε και γραμμές. Έχεις κανένα πολιτικό δελτίο, γιατί έχω να δώσω απάντηση στο quiz το οποίο το βρήκε μόνο ένας. Έχω δελτίο. Έχεις δελτίο. Δώσω δελτίο και μετά το quiz και σφαίρα στις γραμμές μέχρι να γεμίσει το κέντρο στα 390. Γιατί έχουμε. Πέθανε ένας δημοσιογράφος παλιός, ο Δημήτρης Ρίζος. Ο Δημήτρης ο Ρίζος, ναι, βέβαια. Σε καλή ηλικία. Πόσο? 82. Ωραία. Καλό παράδεισο να έχει. Παράδεισο κόλαση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι έχει, εντάξει. Ο άνθρωπος πέθανε. 82 είναι όντως σε καλή ηλικία, συμφωνούμε μαζί. Ήταν ο Βαξεβάνης της εποχής. Ήταν, μπράβο. Της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτός ο Ρίζος, ναι. Λοιπόν. Άλλο. Καλός δημοσιογράφος, στήριξε τη δεξιά. Τη στήριξε, ναι, τότε αφού είχε εφημερίδες. Η δεξιά πενθεί σήμερα. Πενθεί. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πάουκ δεν νομίζω ότι θα στείλει κανένα στεφάνι. Αφαγώθηκε για τον Πάουκ και τον Πάουκ. Συνέχεια ρε γόρι μου, μετά. Δεξιές, αριστερές. Ο Πάουκ είναι Πάουκ, άσο να ήσυχο. Διαπλεκόμενος με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν, θυμόμαστε. Πολύ κρατική διαφήμιση. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, 82 χρονών, μια χαρά είμαστε. Πλακώθηκε και με τον αδερφό του. Ναι, σκοτώθηκαν αυτοί. Κάποια στιγμή είχαν τον ελεύθερο τύπο και άλλο έκανε τον αδέσμευτο. Σωστά, σωστά. Όπω του Γεωργιάδη με τι ρετσίνε που μαλώσαν, θυμάσαι. Ναι, 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 ναι. Ναι, ο Ντάν Γεωργιάδη, ήταν και ο Αντώνη Γεωργιάδη ο άλλο. Ο άλλο. Ωραία πράγματα, ναι. Έγραψε ιστορία στον χώρο τη δημοσιογραφία με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Δεύτερο. Ο Χρυσοχοίδη παίζει με τη φωτιά. Ποιο Χρυσοχοίδη? Όχι ο τραγουδιστής. Γι' αυτό σου λέω, Μιτσάρα, φιλαράκι μου. Ποιο ο υπουργός, Βρέθηκε σε ένα συνέδριο τη UEFA, με στελέχη τη UEFA χθε. Ο Χρυσοχοίδης. Μάλιστα. Όχι ο τραγουδιστής. Όχι, όχι, ο Μιτσάρα είναι φιλαράκι δικό μας. Ναι. Και είπε έξω η αστυνομία από τα γήπεδα. Πρότεινε στην Ελλάδα. Σωστό. Έξω, σωστό. 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 Πρέπει πολύ να εφαρμοστεί. Πολύ σωστό είναι, ναι, αυτό. Έτσι γίνεται παντού στην Ευρώπη. Δεν πρέπει, λέει, 5 ώρα το απόγευμα, σωστό, να πηγαίνει, σωστό, και να πηγαίνει 15 ώρες μετά στο σπίτι ο αστυνομικός. Πολύ σωστό να βρουν οι ομάδες τρόπο, τρόπο να φροντίσουν το χώρο τους. Εγώ είδα. Πήρα, έτσι γίνεται στο εξωτερικό. Εγώ πήρα παράδειγμα. Και αν θέλεις, πλήρωσε. Στο ΟΑΚΑ 100 γορίλες του Παλαθηναϊκού κάτι κτίνει. Κτίνει τέρατα. 100 τέρατα. Ναι. Μόνο πρωτεΐνη, ενέσεις, βάρη. Εντάξει, εντάξει, πάντων. Τέλος πάντων,
100 φυλάγανε τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Οπότε σου λέει, αν θέλετε, μπορείτε και μόνοι σας. Πρέπει να πάρουμε όλα τα καλά παραδείγματα που υπάρχουν στο εξωτερικό. Ναι. Ένα από αυτά είναι και το συγκεκριμένο. Είμαστε στην Ευρώπη, εδώ είστε Βαλκάνια. Και είμαστε Βαλκάνια. Τι να, είμαστε λίγο πιο θερμοί. Μόνο σε θέματα τροχέας, λέει, θα δημιουργηθεί θέμα. Ναι. Άλλο. Ωραίος όπως έχω είδης εδώ. Ήταν και ο Τσίπρας, λέει. Ο Τσίπρας βλέπει μου τον μπάσκετ, άσον. Εκεί με την εθνική είχε πουρωθεί. Με τον Αντετοκούμπο, δεν ξέρω. Ήρθε, δεν τον πήρε χαμπάρι κανένας. Αν δεν είσαι πρωθυπουργός, δεν σε παίρνει χαμπάρι κανένας. Πήγε ο Ιβάν εκεί. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε ο Ιβάν. Φαγώθηκες πάλι. Άντε με τα γλυψίματα και με τον Ιβάν, έχεις φαγωθεί. Έχεις σκάσει με αυτόν τον Πάουκ. Θα σε πάρω κανένα ντάμπλ πάλι φέτος, θα τραβιέσαι. Κουμουνισταράς, ο Τσίπρας, μπράβο. Μπράβο, Τσίπρας. Φώναζε όταν ήταν εκτός εξουσίας κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ε, καλά, αυτά πλήρωσε. Έβγαλε γλώσσα πολύ. Πλήρωσε. Και τα ζουρνάδες, ναι. Αυτά πλήρωσε. Νταούλια, αυτά πλήρωσε. Άρα η αριστερά καθάρισε. Ε, πάει, γεια σας, τι να τελείωσε. Κάνουμε. Αυτό ήταν ο καπιταλισμός. Ωραία. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Αυτά λοιπόν, είναι. Ποια χώρα έχει τα περισσότερα γουρούνια, Κωνσταντίνε, το είπα στο break για να το δώσει εσύ την απάντηση. Mm. Ποια είναι η χώρα. Ξέρω. Αφού στο είπα, ρε Μαχάσα. Η Ολλανδία. Η Δανία σε είπα, ρε, εσύ. Η Δανία. Η Δανία, τόσα. Η Δανία λοιπόν έχει περισσότερα γουρούνια στη χώρα παρά ανθρώπους. Τρώνε γύρω πολύ εκεί. Ε, τρώνε γύρω, δεν ξέρω. Εγώ ως Ιδανία όταν πήγα είδα μόνο σεξ σοπ. Είδα μια τσιμισκή με σεξ σοπ. Λέω τι γίνεται εδώ. Ε? Μπήκες. Όχι, δεν μπήκα γιατί έπαιζε εθνική. Τι να πάω να κάνω σε σεξ σοπ, αγοράζει διάφορα μαστίγια, αλυσίδες. Ρε παιδάκι, δεν μπήκες μέσα. Όχι, δεν μπήκα. Δεν έχεις μπει σε σεξ σοπ. Έχω μπει, αλλά στην Ιδανία δεν είχα μπει. Τι αγόρασες. Δεν αγόρασες. Πήγα να δω, να κόψω κίνηση, να δω τι αγοράζει ο κόσμος. Ε, την αγοράζει. Άμα πήγες, τι θα αγόραζες από σεξ σοπ, ρε. Ανάλογα. Τι πάλι ανάλογα είσαι. Ανάλογα. Με ποιον έχεις να κάνεις μετά. Ναι, αλλά έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Μια τσιμισκή ολόκληρο, τι γίνεται. Λέει, μου λέει εδώ πέρα το 50% λέει είναι έτσι και το άλλο 50% είναι αλλιώς. Λέω, δεν θα βρούμε. Όχι, λέει, οι Δανέζοι ψάχνουν να βρουν, λέει, από το εξωτερικό, λέει, άντρες και οι άντρες εδώ πέρα ψάχνουν να βρουν άντρες από εδώ. Οι άντρες ψάχνουν να βρουν άντρες. Ναι, ναι. Μάλιστα, είναι τέτοιοι τέλος πάντων. Ιδανοί. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Τα γουρούνια λοιπόν είναι πιο πολλά στην Ελλάδα. Πάμε 90-90-90 να μιλήσουμε και για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ματσάρες. Γκολ-γκολ τα βλέπουμε και τα δύο. Ευρώπη, έκανα καλό. Έχει. Τι έχει. Έχει ματσάρες στην Ευρώπη. Έχει Λίβερπουλ, Άρσεναλ. Έχει, πώς δεν έχει. Θες να σα δώσω. Ντόρτμουντ, Ντόρτμουντ, ό,τι θες θα σα δώσω εγώ το ρόλο. Καλά, και είναι αυτό. Θα βγάλουμε ένα ραπορτό. Έλα, φίλε, καλημέρα. Φίλε. Φίλε. Καλημέρα, κουμπαράκια. Ακουμπαράκι! Την ώρα που τραβάει φρένο η εκπομπή. Τραβάει φρένο τώρα, ναι. Ναι. Έλα, φρένο λέω. Έλα, Βιλαράκι! Έλα, κουμπαράκια, καλημέρα! Καλώσονα, καλώσονα. Φρένο, ναι. Ράπτικα, σπεχτάρα μου, αυγουλάς μου από τούμπα. Αυγουλάς είναι, ρε φίλε, τι φρένο. Γκάζι δίνω αυτό. Ναι, πήγε μια βόλτα χθες. Αμ, σε πήγε ο αυγουλάς. Δεν σε πήγε. Τι γκάζι, μόνο γκάζι. Σε λίγο θα φτάσω στα χιλιόμετρα του Κρομίδα, να πούμε. Σε 5, 10-15 χρόνια θα το φτάσω, που θα πάει. Έτσι, πούλα για να. Το Επιούσιον. Γιατί είναι εσύ αυτή την πόλη, ρε, να την έχεις κάνει Ζιμπάμπουε. Δηλαδή σε ρωτάω χθες που το Κόρδοβα και με λες δεν το παίρνω γιατί δεν είχαμε το κλείσει ή δεν το σπάσουν. Τόσο κοσμοπολίτικη πόλη, ρε. Θα με δηλαδή, γράψουν. Για ποιο λόγο την αφήσω. Άμα πάω στην Τσιμισκή, ρε φίλε, το Κόρδοβα θα πάω. Πού θα το αφήσω. Και σωστά θα με πάρουν πινακίδα. Πήρα με το λεωφορείο. Χθες γινόταν παζουρισμός, φίλε, δεν μπορείς να αφήσεις αμάξι πουθενά. Όχι, δεν έχει. Αυτή η πόλη, είπαμε, αν γίνεται μια εκδήλωση, γονατίζει ολόκληρη. Δύο δρόμους έχουν, γι' αυτό και πρέπει να γίνεται. Μια θέλετε λεφτά, απ' την άλλη γονατίζετε. Τι θέλετε. Μετρό θέλει, μετρό θέλει αυτή η πόλη να ερεμήσουμε, να παίρνουμε το μετρό, τσουκ να φτάνουμε σε τρία λεπτά, δύο λεπτά. Το μετρό θα έρχεται, το άλλο θα έρθει στην τσάντα. Ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Για λέγει αυγουλά. Εν πάση περιπτώσει. Ράπλα, σε κάνω μια ερώτηση. Πόσο δεν έχεις αποφασίσει να ασχοληθείς με το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει λεφτά. Απλή απάντηση, λιτή, δωρική, συνετή, επόμενη γραμμή. Να σε καλά. Αφού δεν έχει μαρμίτα, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Ο παδός μαρμίτας έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Τελείωσε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Τα ενεντάρια δικά σας. Έλα. Ναι. Έλα, καλημέρα, τι κάνετε. Καλώς, παιχτούρα, έλα, παιχτούρα. Πώς είστε. Καλά είμαστε, μια χαρά. Λοιπόν, πέρε μια πουλια τηλέφωνο και ψάχνει να διερνώ εκεί κάτι εκεί. Μας λέει κάτι ποιηματάκια με κάτι κούλδες, με κάτι προεδράρες, με κάτι. Το έχουμε από τώρα σηκωμένο και δεν ξέρω εγώ τι. Αισθάνονται τη σιγουριά της Ντόρας, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, έλος πια με την προπαγάνδα, ρε παιδιά, αλλά και στο γήπεδο. Έχετε δύο νίκες με δύο πέναλτι. Με μια παιχτούρα και τον Ελαραμπή, πώς είναι τον κύριο. Που βάζει τα γκολ, τα πέναλτι. Βάζει τα πέναλτι και πανηγυρίζουν κάτω. Στο επόμενο μάτι. Ναι, αλλά πέρασαν στην Ευρώπη και δεν μπορεί να πει τίποτα εκεί. Μούγκα είσαι, τι να κάνω. Έχω να πούμε τον Άγιαξ πολλά κουλ. Εντάξει. Αλλά μην πάμε σε παλιά. Έχω να πω κάτι για τον Φιλαράκη σου πάλι. Ποιο. Εγώ ξέρει πώ προστατεύω. Ναι, κόψε την κριτική σου, Φερέρα, θα σου βάλει τα γυαλιά μεθαύριο. Αυτό να το ξέρεις. Εντάξει, κοιτάς λίγο μπροστά πάλι και με τον Φερέρα, χρόνο θέλει κι αυτός, να δούμε τι θα κάνει. Λέει εδώ προπού. Εσύ τι λες δηλαδή. Εγώ λέω
πως θα κρύβει τα μάτια του κάτω στον Ατρόμητο. Και Δευτέρα θα βγω να σε πω και σε εσένα και στην Πούλια που σε ψάχνει κάθε μέρα. Σε ψάχνει η Πούλια. Κοίταξε, εμείς το πονάνε το χαλί το έχουμε για κάθε μέρα. 15 του μηνός, το μισθό πότε τον παίρνεις? Δεν παίρνω μισθό εγώ. Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Έχω δικιά μου δουλειά, δικιά μου επιχείρηση. Βάλε 250 ευρώ στο διπλό του ΠΑΟΚ. Όπα. Να τα μας. Στην το δελτίο στον Κουλιανό. Να τα μας. Θα βάλεις? Όχι, θα πάμε να στείλουμε δυο μας, ένα τραπέζι δυο μας. Ένα τραπεζάκι. Βρες τα τραπέζια. Να φάει τα 250 ευρώ στο διπλό του ΠΑΟΚ. Το πετάς? Όχι, θέλω να σε μια φορά που κουτάλα. Για χαρά, δεν παίζουμε ένα 60 τώρα διπλό ΠΑΟΚ. Συμπου πιστεύεις στο Φερέιρα, ναι. Τράβα 300 ευρώ στο διπλό του ΠΑΟΚ, θα τα κάνεις 600 και τελειώσαμε. Και μου κάνεις το τραπέζι μετά εσύ. Καλημέρα από εξωτική Μενεμένη. Έχω πληροφορίες. Άντε ρε σαλιάρια, τον Άρη κάνει καζούρα για τον προπονητή. Μεγάλος μπιφτεκάς λέει το κουμπαράκι σου. Λέει, χθες λέει τα γύρισε με τον Βιρίνια, ήμουν εκεί. Εντάξει, αντρίκια συμπεριφορά είναι αυτή, παιδιά. Είναι αντρίκια συμπεριφορά. Καλημέρα στη Δήμητρα, μας ακούει, στο Θοδωρή, στον Τόλι. Αχ, πάει και αίξο Χόλμης, φοράς φανέλα σήμερα εσύ. Ραπτόπουλε, πότε. Αυτό δεν το διαβάζουμε, ευτυχώς. Με τέτοια μούτρα λέει πώς γίνεται, λέει, μας κράζει ο Σίμος εδώ πέρα. Καλημέρα, κούρκερα. Εσύ, ρε φίλε, με αυτό το όνομα πώς κυκλοφορείς? Άκου, Σίμος. Σίμος. Εγώ μόνο ένα Σίμο ξέρω καλό. Το Δανιλίδη. Που βγαίνει συνέχεια δήμαρχος στην Νεάπολη, που είναι πολύ καλός. Άλλο Σίμο, ξέρεις. Έχει μια μάπα πασοκο. Εντάξει, έχει μια πασοκομάπα αυτό. Ναι, ναι. Καλή... Μα ναι. Τον βλέπεις να πούμε και λέει. Αλλά αυτός... κάνει δουλίτσα, ρε φίλε όμως. Δεν ξέρω. Άμα πα στην περιοχή εκεί, νερό στο όνομά του πίνουνε. Δεν ξέρω. Βγαίνει... Προφανώς βγαίνει. 40 χρόνια ναι. Βγαίνει συνέχεια αλλά δήμαρχος. Η μάπα, ρε φίλε. Ναι. Πασόκ δεκαετία του 80 σε συνδυασμό με ΠΑΟΚ εποχής Κλαδά. Έτσι. Τέτοια μάπα, ωραία μάπα έχει. Λοιπόν, Ιταλία, για να πάμε και στις γραμμές. Ιταλία έχει πολύ ωραίο ματσάκι να δούμε Φιωρεντίνα Γιουβέντους. Αυτό είναι. Σκοτωμός. Τσοκατζόπουλο φίλος δεν είναι ο Σίμος? Μπορεί και να είναι, ναι, αλλά ο άνθρωπος κάνει δουλίτσα. Φιωρεντίνα Γιουβέντους είναι σκοτωμός, είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να ξέρεις. Σκοτώνονται άγρια εκεί. Ο Σάρι εκεί, ε. Ο Σάρι ήταν είχε θέματα με την αναπνοή, νοσοκομείο, ήταν, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να πάει. Όχι, δεν έπαθε ακόμα, αλλά μας συνεχίζει να καθίζει. 53-54. Καλή ηλικία να πάθει. Χθες είδα και τον Σαβίνιο και στεναχωρέθηκα. Έκανε τριπλό bypass. Εμείς στεναχωρέθηκες γιατί ναι. Ο Σαβίνιο γλίτωσε. Γλίτωσε, είχε λεφτά και γλίτωσε. Είχε λεφτά και γλίτωσε. Γι' αυτό, παιδιά, προσέχετε τα κιλά σας και τι τρώτε, έτσι. Εντάξει. Να προσέχετε. Καλημέρα, φιλέ. Ο Σαβίνιο τώρα 20 χρόνια. Θα είναι περδίκη. Άμα περπατάει λίγο και. Να περπατάει, να περπατάει. Προσέξει μια χαρά. Τον είδα εκεί με το, ναι. Με το ζωνάρι, με το σου λέω τι έπαιζε, μου λέει ένα bypass λέει το καλοκαίρι. Έλα, πάμε Νίκο, αυτά κιόλα είναι και λίγο DNA. Ναι, αλλά αυτός μου είπε ότι δεν είχαμε. Ήταν, λέει, γιατί έκανα κακή διατροφή. Αυτός ήταν αλλιώς, αλλά καμιά φορά είναι και DNA-κο. Είναι και DNA-κο. Βλέπεις ναι. Ένα σαν το Μάτζιο και λέει: εγώ bypass. Καλά, 60 κιλά πόσο. 60 κιλά τι έβγαλε. Χοληστερίνη από μόνη του. DNA-κο. DNA-κο. Έλα, φίλε, πάμε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ωoo, κυρία Δώρα μα. Τι κάνετε? Έλα, φίλε. Σ' ακούω καλά σήμερα. Φιλινάδα μα. Φίλε, σ' ακούω πολύ καλά, έτσι ευδιάθετη, ε. Κύριε. Ναι, τώρα αυτό που θα τον θυμώσω πολύ. Δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε για να προπονητή, να πάρουμε από αυτό και θα το χρωστάμε. Α, άκουτα, άκουτα. Θα τα πάρουμε από εσένα δανεικά και θα τα χρωστάμε. Να μάθει να μην πουλά τρέλα στον Άρη. Δεν είμαι φιλάνθρωπος, φιλόζος είμαι. Αν καμιά γάτα έχει κανένα πρόβλημα, να δώσω. Και το στόμα σου το περιορίσει. Πού ξέρει που δεν έχουν να δώσουν προκαταβολή. Αφού δεν έχουν. Πού το ξέρει, αφού τον κλέψανε το πρόεδρο, τον κλέψανε. Τα λεφτά γι' αυτό δεν έχει. Κύριε Δώρα. Καμιά φορά καμιά καλή κουβέντα για τον Άρη μπορεί. Θα τον δώσω ένα χασουκάκι για σένα, γιατί βλέπω σήμερα ότι είσαι τσακτισμένη μαζί του, ε. Σε ναι. Σύγχυσε, σε σύγχυσε. Μη συγχύσει την κυρία Δώρα μας, έτσι, Κωνσταντίνε. Με συγχύζει, αλήθεια με συγχύζει. Όλα και όλα. Μόνο την κυρία Δώρα δεν θέλω να τη συγχύζει. Αφού δεν έχουν φράγκο, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Θα του δώσει εσύ. Εγώ. Ναι. Με κλέψαν και εμένα ένα εργολάβο που φάγε κάτι λεφτάκι. Ο καραμιτιλιό. Με ξεγέλασε να πούμε. Τον δίνει στεγνά γι' αυτό, ναι. Το καραμιτιλιά, όπω είπε με τηλεό. Κυρία Δώρα, θα κερδίσει η Αριανάρα και η Παοκάρα, εντάξει. Ναι, παιδί μου, αλλά εγώ σέβομαι όλε τι ομάδε. Και εγώ τι σέβομαι. Ξέρω, κύριε. Αλλά σέβομαι και την προκαταβολή. Γιατί δεν λέω σε ένα τύπο, γιατί λε και κουβέντα. Να πω καλή κουβέντα. Α πει ο Ζουμπούλη, εγώ γιατί να πω. Πε μια καλή κουβέντα για τον Άρη. Δεν λέω καλή κουβέντα. Κυρία Δώρα, τη σήξε σήμερα το κορίτσι μα. Δεν λέω, άμα δεν δω, δεν λέω. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Δώρα μα. Την αγάπη μα. Και για του. Το δεις. Και για τους τέσσερις ο Ηρακλής δεν ξεκίνησε ακόμα, ο Απόλλων δεν ξεκίνησε. Εντάξει, θα αρχίσουν σιγά σιγά. Ο Καλαϊτζίδης δεν ήρθε. Ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης ήταν ο μπασκετμπολίστας του Ηρακλή, γιατί ήταν συνωνυμία. Τι μπασκετμπολίστας? Που ανέβηκε η ομάδα από την Α2 στην Α1.
Και δεν ήρθε. Δεν τον είδα τώρα, δεν τον είδα. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι μετά, γιατί εγώ πήγα και εγώ προς τα πίσω. Μετά άρχισε να τρώω τα μπιφτεκάκια. Θα του είπαν εκεί η θύρα 10, μην πας σε αυτό το τουρκοραδιόφωνο. Έτσι λες να τον είπαν. Σίγουρα, ναι. Θα το κάνανε εντού. Για πάμε, καλημέρα. Τι πράγμα. Καλημέρα. Καλώς έτσι, έτσι φαντάζομαι, θα φοβήθηκε. Ξέρω, έφτιαξε σενάρια τώρα. Εσύ έφτιαξε τέτοια θέση. Γιατί δεν ήρθε. Δολοπλοκίες θες. Έλα, φίλε, καλημέρα, γορδί. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε. Λοιπόν, θα ήθελα να διορθώσω λιγάκι το Ραπτόπουλο για ένα επικοινωνιακό ατόπιμα το οποίο κάνει όταν αναφέρεται με πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Πολιτικούς? Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να συστηθώ ανωνύμως, είμαι και δικηγόρος και κομμουνιστής. Α, την κουμούνα που λες. Την κουμούνα θα είστε δικηγόρος και κομμουνιστής. Ναι. Δηλαδή, αν σας πει ο κύριος Ανδρώνης, έχω μια διένεξη με τον εργάτη Ραπτόπουλο, θα πάτε να δουλέψετε για τον κύριο Ανδρώνη, εσείς, έτσι. Αυτή την ώρα σας πήρα, κύριε Ραπτόπουλε, για να σας διορθώσω λιγάκι. Όχι, όχι, το δέχομαι, άλλο λέω εγώ. Το οποίο αναφέρθηκαν, έρχεται ο κύριος Βαρδινογιάννης. Ένα λεπτό. Αυτό θα κάνω, είναι αυτονόητο, μη μου κάνετε απαντήσεις, τις οποίες γνωρίζετε εκ των προτέρων την απάντηση. Λοιπόν, πρώτον, θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω, επειδή σας ακούω πάρα πολλά χρόνια και είστε και έξυπνος άνθρωπος, σας θεωρώ, όταν θα αναφέρεστε στους Σιριζέους και στον Τσίπρα και σε όποιον είναι σε αυτήν την παράταξη. Μάλιστα. Δεν θα τους αποκαλείτε κομμουνιστές, γιατί είναι. Δεν είναι. Δεν είναι κομμουνιστές original. Γιατί δεν είναι, από το ΚΚ δεν ξεκίνησαν. Φύγετε κύριε Ραπτόπουλε. Τους κομμουνιστές. Έτσι, οι οποίοι γιατί είναι. Να μην τους στήξω όποιος όταν είναι, πάνε στην Αμερική και ακούστε, τα βρίσκουν και μετά βρίσκουν τον Κοντομινά και τους παπάδες. Δεν κατάλαβα. Όποιος είναι κομμουνιστής είναι στο ΚΚΕ. Original κομμουνιστής είναι ΚΚΕ. Οι άλλοι είναι όταν παντρεύεσαι μια κυρία είναι σύζυγος. Ναι. Όταν χωρίζεις μαζί της είναι πρώην. Πρώην σύζυγος. Αυτό σου λέει. Θα τους αποκαλείτε λοιπόν, αν θέλετε να τους λέτε κομμουνιστές. Πρώην. Πολύ ωραία, κυρία μου. Μαζί σας είμαι και εγώ, γιατί το ήθελα να σου το πω κάποια ερώτηση, στιγμή. Λοιπόν, ναι. Και επίσης το δεύτερο. Ναι. Όταν χαρακτηρίζουμε μία πολιτική παράταξη με επιθετικά υποχωριστικά τα οποία μεγενθύνουν την ύπαρξή τους με τις καταλήξεις στον παρακείμενο αραδές. Αραίοι. Ναι, δεν ταιριάζει το κομμουνισταράδες, φασισταράδες, δεξιοσκυλοαράδες. Αυτά παραπέμπουν σε χαρακτηρισμούς οι οποίοι προκαλούν το κοινό αίσθημα, διαμορφώνουν κοινή άποψη. Δεν είναι σωστό να λέγονται. Δεν είναι σωστό. Ωραίος. Τελευταία ερώτηση. Ωραία. Εγώ ερώτηση. Τις προσωπικές σας πολιτικές θέσεις, επειδή σας δίνει ένα ραδιόφωνο το δικαίωμα να εκφέρετε τη γνώμη σας, θα τις κρατάτε για τον εαυτό σας, διότι εσείς, επειδή αποτελείτε κοινωνικό έργο, διαμορφώνετε κοινή άποψη με τους χαρακτηρισμούς. Πολύ ωραία τα λέτε. Ερώτηση λοιπόν. Παρακαλώ. Έρχεται ο κύριος Ανδρώνης ή ο κύριος Βαρδινογιάννης ή ο κύριος Κοντομινάς και έχω εγώ μία διένεξη μαζί του. Και σας λέει, πρέπει να αναλάβεις την εταιρεία εναντίον του εργάτη. Μάλιστα. Θα πάρετε τη δουλειά. Βεβαίως δεν θα την πάρω. Τι κομμουνιστής είστε, άλλοι εσείς πρώην κομμουνιστής θα είστε. Δεν θα την πάρω, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν θα την πάρετε. Δεν θα την πάρω. Πολύ ωραία. Διότι... Ιδεολογικός. Εάν είσαι ιδεολόγος, παραμένεις έτσι. Διαφορετικά είσαι γιαλαντζή ντολμά. Γιατί πολύ ωραία μιλάτε. Γιατί, ωραίος. Γιατί κάποτε εδώ ο κύριος Ανδρώνης είχε ένα κομμουνιστή δικηγόρο. Ναι. Και του λέω, τι κομμουνιστής δικηγόρος είσαι, μωρά αδερφέ μου. Δηλαδή, αν μαλώσω εγώ με τον Ανδρώνη. Έτσι. Ποια νούμερο θα πάρεις. Κατανοητό. Ο Χατζηδάκης μία φορά είπε, ο συνθέτης, ότι για να είσαι φίρμα, λέει, σε αυτή την κοινωνία, πρέπει να είσαι ή αδελφή ή κομμουνιστή. Τέλος. Κλείσε εδώ. Δεν γίνεσαι κομμουνιστής. Ο ακροατής ημέρας. Να είστε καλά, κύριε μου. Πολύ δεκτά αυτά που είπε. Η αδελφή κομμουνιστής, λέει. Ο Χατζηδάκης τα είπε αυτά. Έτσι, εμείς δεν. Ναι. Ο Μάνος Χατζηδάκης. Πάμε να προλάβουμε κανένα δυο φίλους ακόμα. Καλημέρα. Έπεσε αυτός, ναι. Ο οποίος ήταν γκέι, αλλά δεξιός. Σωστά. Σωστά, είχε φοβερό συνδυασμό. Αν πατάκι και τα δύο θα ήταν ακόμα καλύτερα. Θα ήταν πολύ μεγάλο στάρ. Άρα ήταν μισό στάρ. Στάρ στο κύβο ήταν. Ήταν μισό στάρ γιατί δεν ήταν κουμπί. Αλλά είχε δίκιο, ήθελα να σου πω και εγώ κάποια στιγμή αυτή. Ναι. Η Σιριζέη δεν είναι original κουκουέ, οι original κουμούνε. Αφού βλέπει ότι ήταν παντού. Πάνε δεξιά-αριστερά, χώνονται στη μέση. Δεν είναι η original. Ξέρω, ανέβηκε απάνω και αλλοιώθηκε απάνω. Για πάμε να πάρουμε ακόμα ένα τελευταίο. Καλημέρα. Ναι. Μ' άρεσε που είπε ότι σαν δικηγόρος δεν θα πάω με το κεφάλαιο, θα πάω με τον εργάτη. Σωστός. Γι' αυτό επιτέθηκα εγώ στο Παναθηναϊκό Σάρις, πες την κυρία.
Ποια ότι Καστούκη ο. Κανέλη, τη Λιάννα. Την κυρία Κανέλη. Ναι. Τι λέω, γιατί πανηγυρίζει τον γκολ του Λέτο. Και εσύ λέει, ποιο είσαι. Λέω, γιατί πανηγυρίζει τον γκολ του Λέτο. Δεν είσαι αριστερή. Λέει, είμαι αριστερή. Αυτοί είναι, λέω, εδώ είναι εφοπλιστές, είναι λεφτάδες κτλ. Ναι. Γιατί πανηγυρίζει τον γκολ. Και τι να κάνω, να πα στην προοδευτική, τι λέω. Να πα στον Ιωνικό, τι λέω. Να πα στον Εθνικό, τι λέω. Αλλά πρώτα έγινε Παναθηναϊκός και μετά έγινε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή η ιδέα του Παναθηναϊκού πήγε στο Μυαλουδάκη πριν γίνει. Πώς θα είσαι, ας πούμε, ο Μαχαιρίτσα. Ναι. Ο συγχωρεμένος. Πώς είσαι Παναθηναϊκός, κύριε, και κομμουνιστής. Αυτό θέλω να σου πω. Η ιδέα της ομάδας μπαίνει σε παιδική ηλικία. Ναι. Ο κομμουνισμός μπαίνει λίγο και μετά. Αυτό λέω. Πώς είσαι εσύ κομμουνιστής και πας εκεί στην κερκίδα εκεί με τους τσιπάδους. Τι να κάνουμε, έτσι μάθαν. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, έτσι μάθαν παλιά. Ωραίο ήταν ο δικηγόρος. Ωραία τα είπε. Έπεσαν οι γραμμές, σταματάμε, τελειώσαμε κιόλας ούτως άλλως γιατί είμαστε ακριβώς στις 10. Λοιπόν, καλή εκπομπή, μ' άρεσε. Ωραία, ωραία, βέβαια. Θα πω και ένα κολπάκι στο τέλος για να εξοικονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι πολύ απλό. Θα μπείτε στο volton.gr, καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε και να κάνετε ό,τι γουστάρετε εκτός από τις δουλειές σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη η μέρα και πάντοτε με έκπτωση συνέπειες 10%. Έτσι απλά, volton.gr ή καλείτε 11300. Τι μυρίζει, Κωνσταντίνε, οι μπλούζες αυτές. Αυτές οι μπλούζες. Με βρωμάει η μπλούζα μου. Αυτές οι μπλούζες, άκου να σου πω, επειδή είναι, έχουν νάιλον μέσα. Τι να, πλημμένη, γιατί μυρίζει. Δεν έχει σημασία. Υδρώνεις πιο γρήγορα με αυτές τις μπλούζες τις αθλητικές. Α, θα τη βγάλω. Θα τη βγάλεις, γιατί είσαι λάτρης καθαριότης, είπαμε. Ναι. Η ΑΕΚ δεν πάει καλά. Ναι. Την καθάρισε η ΑΕΚ. Λοιπόν, μένετε εδώ στο Μετρόπολης, φίλες και φίλοι. Παίρνουν σκητάλι δύο πολύ ωραίοι τυποί. Έτσι, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12. Εκεί ενημέρωση σέντρα από τον άνθρωπο που μπορεί να ψήσει μπιφτέκι από τρία σημεία, όχι από δύο. Έτσι. Γιώργος Μπούζος, η μπάλα σέντρα με όλο το επιτελείο, Ραφάλ και δεν συμμαζεύεται, Στούκας, Ντακώτες και όλα τα συναφή. Με τον Κωσί στις 2 το μεσημέρι, μαζί το απόγευμα, μαζί με Θανάση Κυλώνη, Θανάση Καζαμπάκα, τα σέβη μας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Η ώρα είναι 10. Ώρα για η ΕΚΑΚΜΗ. Σπούδασε σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Η γαστρονομία...